και κυρίοι, αγαπητοί φίλοι, η Σχολή Γονέων, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, σας καλωσορίζει και στην απόψινή εσπερίδα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την απόψινή μας εσπερίδα με τον διακεκριμένο συγγραφέα και εκδότη Γιώργο Καραμπελιά. Το θέμα που θα μας παρουσιάσει είναι «Συνοστισμένες στο Ζάλογκο» από το ομώνυμο βιβλίο του. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καραμπελιά, η κυρία Μάρθα Κακουλίδου Δόγα θα σας διαβάσει ένα μικρό βιογραφικό του ομιλητή. Ακούγεται. Ο Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Βιογραφικά στοιχεία. Γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω Αχαΐα. Από το 1964, ως φοιτητής της ιατρικής, συμμετείχε στην νεολαία Λαμπράκη. Μετά το 1967, σπούδασε οικονομία στη Γαλλία. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό κίνημα και στον Μάη του 1968 σε ελληνικές και γαλλικές οργανώσεις. Στη Γαλλία γράφει τα πρώτα του βιβλία. Μετά τη μεταπολίτευση, συνεχίζει αδιάλειπτα την πολιτική και συγγραφική του δραστηριότητα. Πολιτική ιδεολογική δράση. Από το 1979 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Ρήξη». Το 1980, μαζί με φίλους, δημιούργησε το εναλλακτικό βιβλιοπωλείο και τις εναλλακτικές εκδόσεις. Από τις εκδόσεις έχουν εκδοθεί ως σήμερα πάνω από 180 τίτλοι από τους τομείς της λογοτεχνίας, του δεκιμίου, της ιστορίας, των κοινωνικών κινημάτων, της οικολογίας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Έλληνα φιλόσοφου Κώστα Παπαϊωάννου. Το 1992 πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμά του από την Οικονομική Σχολή των Παρισίων. Από το 1993 έως το 1994 διεύθυνε τον τομέα πρόληψης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Εναλλακτικών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Πίθας του Μίκη Θεοδωράκη. Από το 1995 είναι εκδότης και αρχισυντάξης του διμηνιαίου περιοδικού Άρδιν, που συνεχίζει να εκδίδεται. Το 2006 εκδίδει τη μηνιαία εφημερίδα Ρήξη και το 2011 το επιστημονικό περιοδικό Νέος Λόγιος Ερμής. Αποτελεί ιδρυτικό και προεξέχον μέλος της κίνησης πολιτών Άρδιν που δημιουργήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2011. Παράλληλα, αρθρογραφεί σε εφημερίδες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συγγραφικά του έργα. Έχει γράψει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βιβλία. Το τέλος του παλιού κόσμου, εκδόσεις Πολιτιστική Επανάσταση, 1975. Μικρομεσαία Δημοκρατία, το 1982. Πέρα από τον Σοσιαλισμό, μια νέα ουτοπία. 1922, Δοκίμιο για την νεοελληνική ιδεολογία, εναλλακτικές εκδόσεις, 2002. Το 1204 και η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού, εναλλακτικές εκδόσεις, 2006. Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στην προεπαναστατική Σμύρνη, εναλλακτικές εκδόσεις, 2009. Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρίγα Φεραίου, πάλι από τις εναλλακτικές εκδόσεις 2011, συνοστισμένες στο Ζάλογκο, που είναι και η ομιλία μας σήμερα, η αποστασία των διανοουμένων. Αυτά. Κύριε Καραμπελιά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα εδώ, κάνει και παγωνιά, να μιλήσουμε για ένα ζήτημα που προσπάθησα να αναδείξω μέσα από το βιβλίο μου «Συνοστισμένες στο Ζάλογκο» και που δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά προσπαθεί να διερευνήσει τι γίνεται συνολικά με το ζήτημα της ιστορίας στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, ιδιαίτερα δε στην ανώτερη εκπαίδευση.
Πολλοί όταν ακούνε το συνοστισμένο στο Ζάλογο φαντάζονται ότι κάνω ένα λογοπαίγνιο αναφερόμενο στο βιβλίο της κυρίας Ρεπούση που μιλούσε για τις συνοστισμένες στην προκυμαία της Μύρνης. Δυστυχώς πρόκειται για κάτι χειρότερο, για το ότι ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί για να λειτουργεί ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, διδάσκεται στα πανεπιστήμια για το Σούλη, μιας άλλης κυρίας, της κυρίας Ψιμούλη, λέει ακριβώς ότι οι Σουλιώτισσες στη διάρκεια της μάχης στο Ζάλογο σπρώχτηκαν από τους άντρες τους, λόγω του συνοστισμού προφανώς, και έπεσαν κάτω και επομένως, όπως λέει μάλιστα, δεν υπήρχαν ούτε χοροί, ούτε τραγούδια, ούτε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε πριν. Επειδή θεώρησα ότι αυτό το πράγμα ήταν μια ιστορική τερατοδία, δεδομένου ότι μαρτυρίες για το χορό του Ζαλόγκου έχουμε πάρα πολλές από ξένους περιηγητές ένα ή δύο χρόνια αμέσως μετά το γεγονός και από το γνωστό Πουκεβίλ, από τον Μπαρτόλντι, πάρα πολλούς, πριν καν γραφτεί το συγκεκριμένο γεγονός από Έλληνα ιστορικό που είναι ο Περεβός, ο γνωστός αγωνιστής του 1921, Χριστόφορος Περεβός, που ήταν συναγωνιστής του Ρίγα Βελεστινλή, είχαν πιαστεί μαζί στην Τεργέστη, αλλά γλίτωσε ο Περεβός διότι είχε γαλλική υπηκότητα. Διότι τα Επτάνησα και η Πρέβεζα ανήκαν στους Γάλλους εκείνη την εποχή και έτσι κατόρθωσε να διασωθεί, ενώ ο Ρίγας και η... κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτοί που εξοντώθηκαν, ο Ρίγας, Βελεστινγκής και οι υπόλοιποι, ήταν όσοι είχαν Οθωμανική υπηκότητα και τους παρέδωσαν οι Αυστριακοί στους Τούρκους. Οι υπόλοιποι και ήταν πάρα πολλοί, και αυτό δείχνω στο βιβλίο μου για το Ρίγα Βελεστινλή, ότι δεν είχαμε να κάνουμε με μια ατομική προσπάθεια, αλλά με μια ολόκληρη οργάνωση που προμήνει ουσιαστικά αυτό που μερικά χρόνια αργότερα έγινε με τη Φιλική Εταιρεία. Αλλά ας ξανάρθουμε στο θέμα του Ζαλόγκου και του χορού του. Αυτό λοιπόν που άρχισα να ψάχνω το συγκεκριμένο ζήτημα. Και έψαξα τις πηγές, είδα το βιβλίο το συγκεκριμένο και διαπίστωσα ότι γίνεται μία προσπάθεια σε ένα ογκώδες βιβλίο να αποδειχθεί ότι οι Σουλιώτες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κατσαπιάδες, ληστές, χωρίς καμιά εθνική συνείδηση, οι οποίοι συγκρούονταν με τον Αλή Πασά ποιος από τους δυο θα καταπιέσει περισσότερο τους Έλληνες της περιοχής, και άρα επρόκειτο για μία σύγκρουση η οποία δεν είχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Όπως λέει μάλιστα χαρακτηριστικά η κυρία Ψιμούλη, οι Σουλιώτες γεννήθηκαν Αρβανίτες, έζησαν σαν Σουλιώτες και πέθαναν ως Έλληνες. Μόνο με το θάνατό τους το 1921, με τον Μάρκο Μπότσαρη, με την συμμετοχή τους στην άμυνα του Μεσολογγίου, γιατί ξέρετε ότι στο Μεσολόγγι κατεξοχήν Σουλιώτες πολεμούσαν, οι Σουλιώτες που είχαν ξεριζωθεί από τον Αλή, από την περιοχή τους, και όλα αυτά για τη συγκεκριμένη κυρία, αλλά όχι μόνο για αυτή, γιατί ανακάλυψα ότι και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι γνωστοί ιστορικοί παρουσιάζουν μια ανάλογη εικόνα, θα σας διαβάσω ένα-δύο αποσπάσματά τους στη συνέχεια, για το Σούλη. Επομένως, πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια να αποδειχθεί ότι οι Σουλιώτες δεν ήταν οι ήρωες τους οποίους ξέρουμε, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ηρωισμού μαζί με τους χυμαριώτες και τους μανιάτες, δηλαδή τις πολεμικές φυλές
που είχε το γένος μας πριν από την Επανάσταση του 21, αλλά ήταν απλώς ληστές. Κατά τον ίδιο τρόπο που ο Κολοκοτρώνης ήταν απλά κλέφτης. Ο κύριος Τατσόπλος είχε πει και άλλα, γι' αυτόν δεν είναι της ώρας να τα αναφέρω. Όλη αυτή η ιστορία, η οποία θέλει να εμφανίσει ότι πριν από την Επανάσταση του 21 δεν υπήρχε εθνική συνείδηση στους Έλληνες και ότι αυτή η εθνική συνείδηση είναι επίσακτη, έρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα το οποίο έχουν κατασκευάσει αυτοί οι άνθρωποι, που λέει ότι εμείς δεν υπάρχουμε στην ουσία ως ανεξάρτητο έθνος, είμαστε ένα δημιούργημα ουσιαστικά του φιλελληνισμού των ξένων, οι οποίοι μας μπέρδεψαν με τους αρχαίους Έλληνες και γι' αυτό μας βοήθησαν και δημιούργησαν ουσιαστικά το ελληνικό έθνος κράτος, και γι' αυτό και πρέπει να τους είμαστε υπόχρεοι πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, γι' αυτό δεν έχουμε καμία ιστορική συνέχεια με τον παλιότερο ελληνισμό, δηλαδή το Βυζαντινό, τον οποίο εξάλλου τον έχουν κατασυκοφαντήσει σε βαθμό κακουργήματος, έτσι ώστε να οι περισσότεροι, ακόμα και πάρα πολλοί νεοέλληνες, να θεωρούν ότι οι Βυζαντινοί λίγο πολύ δεν ήταν Έλληνες, και με τον αρχαίο ελληνισμό. Επομένως, σε αυτό το σχήμα έρχεται κανένας να ψάξει το πώς και γιατί. Εγώ στα τελευταία μου βιβλία, αρχίζοντας από το 1204, έχω αρχίσει μια δουλειά, παρόλο που, αν θέλετε, δεν είχα ασχοληθεί με την ιστορία επαγγελματικά στο παρελθόν, περισσότερο με την οικονομική ιστορία, είναι παραπλήσια, είχα ασχοληθεί. Υποχρεώθηκα τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια να επικεντρωθώ στα ζητήματα της ιστορίας. Για ποιο λόγο? Διότι πραγματοποιείται εδώ και, αν θέλετε, από το 1990 και μετά, αλλά κυρίως μετά το 2000 περίπου, μία συστηματική προσπάθεια αλλαγής της ιστορίας, η οποία ξεκινάει από τα πανεπιστήμια και έφτασε και μέχρι το δημοτικό σχολείο. Και τότε οι περισσότεροι από εμάς πήρανε χαμπάρι τι συμβαίνει, όταν έφτασε στο δημοτικό σχολείο με την κυρία Ρεπούση, τότε που ο Δημήτρης ο Νατσιός, ένας δάσκαλος που νομίζω είχατε την τιμή να τον έχετε φιλοξενήσει. Ναι. Ο Δημήτρης ξεκίνησε μία ιστορία για αυτό το βιβλίο και άρχισε όλη αυτή η δημόσια συζήτηση που κατέληξε στην απόσυρση αυτού του βιβλίου και στην ταύτιση του ονόματος της κυρίου Ρεπούση με το Όνειδος. Παρ' όλα αυτά έχει εκλεγεί βουλευτής. Τότε λοιπόν ανακάλυψαν οι Έλληνες ότι κάτι συμβαίνει με την ιστορία. Ότι υπάρχει, θα το δείτε ας πούμε, αν διαβάσετε τα νέα, το Βήμα, στις κυριακάτικες εκδόσεις, τις σαββατιάτικες, θα δείτε την ιδιαίτερη επικέντρωση η οποία υπάρχει στα ζητήματα της ιστορίας και της γλώσσας. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να περάσει η αντίληψη ότι οι Έλληνες είναι ένα καινοφανές έθνος, οι νεότεροι Έλληνες, δεν έχουν σχέση άλλοι, εκτός από το ότι ζούμε στους ίδιους τόπους και κάπως μοιάζει η γλώσσα μας με τους αρχαίους, αυτή είναι η άποψη την οποία περνάνε, είναι ένα καινοφανές έθνος, το οποίο, όπως συζητούσαμε και το μεσημέρι με τον κύριο Ευγένιο, το γνωστό σας, το δημοσιογράφο στο κανάλι, είναι ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα του κράτους. Αυτό είναι το σχήμα. Γι' αυτό εξάλλου λένε κράτος έθνος. Θα έχετε προσέξει ότι
Εμείς οι παλιότεροι λέγαμε έθνος κράτος. Δηλαδή τι είναι το έθνος κράτος? Η ιστορική στιγμή που το έθνος συγκροτεί και κράτος. Η νεότερη αυτή αντίληψη τι λέει? Ότι το έθνος συγκροτείται δια του κράτους. Άρα υπάρχει από τότε που υπάρχει κράτος. Επομένως, το νεότερο ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα του κράτους. Αυτό ακριβώς έλεγε ο Φαλμεράιερ. Αυτή ήταν η θεωρία που έχουμε μάθει στα σχολιά μας του Φαλμεράιερ. Αυτό έλεγε, ότι στην Ελλάδα υπήρχαν ένα σύνολο, μια πανσπερμία φυλών και εθνοτήτων που κάτω από την ευλογία των μεγάλων δυνάμεων συγκρότησαν ένα κράτος και αυτό το κράτος δημιουργεί με τη σειρά του το ελληνικό έθνος. Και γι' αυτό εξάλλου, όπως έλεγα πάλι, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε μια αντίστοιχη θεωρία στην Κύπρο του λεγόμενου νεοκυπριωτισμού, ένα ρεύμα το οποίο μάλιστα για ένα διάστημα συνδέθηκε και με τον κύριο Χριστόφια, το οποίο υποστήριζε ότι οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι ένα νέο έθνος, το κυπριακό. Στο βαθμό, μάλιστα, που το κράτος δημιουργεί το έθνος, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Οι Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι υπάρχουν στην παράδοσή μας στον ελληνισμό, έχουν συμμετάσχει σε όλες τους αγώνες του ελληνισμού, από τον Τροϊκό Πόλεμο μέχρι τους Μακεδονικούς Αγώνες και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συμμετείχαν πάρα πολλοί εθελοντές, αυτοί δεν υπάρχουν, είναι ένα αποκύημα της φαντασίας μας. Όπως εξάλλου θα έχετε ακούσει πολύ συχνά, το άκουγα σε αυτή την εκπομπή εκεί του Sky, που έλεγε ότι η λέξη Έλληνας, λέει, δεν χρησιμοποιούταν ποτέ, τη χρησιμοποίησε πρώτος ο Κοραής, το οποίο είναι, ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έτσι όταν αντιστεκόταν μίλησε για τους Έλληνες, για να μην πω τις χιλιάδες φορές που υπάρχουν αναφορές σε Έλληνες και από τους εκκλησιαστικούς ρήτορες, από τον Ηλία Μινιάτη, από ατελείωτους σε όλη την τουρκοκρατία, αλλά συμβαίνει και το εξής αστείο. Ο Κοραής υποστήριζε ότι δεν πρέπει να λεγόμαστε Έλληνες, αλλά Γρεκοί. Και όμως ο κύριος Βερέμης, ο οποίος παριστάνει τον καθηγητή και τον ιστορικό, μας είπε ότι ο Κοραής ξανάφερε τη λέξη Έλληνας. Ενώ ο Κοραής επέμενε ότι πρέπει να ονομαζόμαστε Γρεκοί. Διότι επειδή οι ξένοι μας έλεγαν Γκρέκ, Γκρίκ και τα λοιπά, και το Γρεκί υπάρχει βεβαίως και αυτό, έτσι οι Έλληνες είχαν τρεις, είναι γνωστό στην ιστορική μας διαδρομή, ότι Ρωμνοί, έτσι η Ρωμιοσύνη γράφει ο Ρίτσος, Έλληνες, Γρεκοί. Ο Γρεκός αναφέρεται από τον Αριστοτέλη για πρώτη φορά. Έτσι είναι μια εκδοχή του Έλληνα από πολύ παλιά. Πάνω στη σύγχυση λοιπόν όλων των λέξεων, των ενιών κτλ, πάει να περάσει η άποψη ότι τι είμαστε εμείς, ένα μικρό βαλκανικό εθνίδιο, συρρυκνωμένο, το οποίο απλώς κατά τύχην βρίσκεται στα εδάφη του παλιού ελληνισμού και καμαρώνουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών Ελλήνων, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε κάτι των νεοπαγές, που επειδή είμαστε νεοπαγές και εύκολα μπορεί να διαλυθεί. Διότι αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, δηλαδή το για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Διότι μέσα στα πλαίσια της λογικής αυτής που είχαμε ονομάσει παγκοσμιοποίηση, η λογική αυτή είναι ότι περνάμε σε μια εποχή που ιδιαίτερα τα μικρά έθνη δεν έχουν λόγο ύπαρξης και επομένως θα πρέπει να ενωθούν και να ενσωματωθούν σε ένα νέο παγκόσμιο, σε μια νέα παγκόσμια κοινότητα, η οποία εξαλείφει τις εθνικές ταυτότητες και δημιουργεί ένα παγκόσμιο σύνολο κυριαρχούμενο προφανώς από τις μεγάλες εταιρείες, από την Coca-Cola. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι προτάσετε ένα παγκόσμιο πρότυπο τρόπου ζωής, κατανάλωσης και μέσα σε αυτό δεν χωράνε
οι ιδιαίτερες ταυτότητες. Αυτή είναι όλη η λογική η οποία από τη δεκαετία του 90 και μετά και ιδιαίτερα από το 2000 έφερε στο προσκήνιο αυτή τη νέα ιστορική σχολή. Μια ιστορική σχολή η οποία έχει κυριαρχήσει στις περισσότερες ιστορικές σχολές, για να έχουμε υπόψη μας τι συμβαίνει, δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι ότι συμβαίνει αυτό, όπως και στις παιδαγωγικές σχολές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι κυριαρχώντας στις παιδαγωγικές σχολές αυτή η αντίληψη, ξαπλώνεται σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης και σε όλη τη νεολαία της χώρας. Γι' αυτό εξάλλου, το ξανά πάμε και το μεσημέρι και το λέω συχνά, εμείς όταν διαδηλώναμε μικροί για την Κύπρο ή για αντίστοιχα θέματα, καίγαμε τις τουρκικές και τις αμερικάνικες σημαίες και οι Έλληνες φοιτητές τα τελευταία χρόνια καίγανε την ελληνική σημαία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης κουλτούρας, μιας ολόκληρης αντίληψης, μιας ολόκληρης παιδείας η οποία έχει περάσει στις νεότερες γενιές και η οποία πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς γιατί έχει προκληθεί μια εκτεταμένη από εθνικοποίηση, επιτρέπει να λένε σήμερα το 70% των νέων ζούμε σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όμως ότι μπορούμε να σηκωθούμε και να φύγουμε από την Ελλάδα. Διότι το πρότυπο ζωής και κοινωνίας είναι το οποίο περνάει η τηλεόραση, το ίντερνετ, όλη αυτή η αντίληψη της απόρριψης της ταυτότητας είναι ένα πρότυπο ενός πολίτη του κόσμου χωρίς ρίζες και ταυτότητα. Αυτό είναι το πρότυπο το ανθρωπολογικό, αν θέλετε, το οποίο προβάλλει αυτή η αντίληψη. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο, όλοι μας οι πολιτικοί στα κολέγια έχουν πάει, στα αμερικάνικα πανεπιστήμια έχουν φοιτήσει, καμιά φορά και κατοικούσανε και στις ίδιες στα ίδια πανεπιστήμια, στις ίδιες αστείες, στα ίδια δωμάτια. Είναι μια, τραβάει πολύ, από πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Μια ιστορία η οποία μεταβάλλει τις ελίτ της χώρας και τις οικονομικές ελίτ, αλλά και τις πνευματικές ιδιαίτερα, σε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με περιφρόνηση τη χώρα τους. Δηλαδή υπάρχει μια βαθύτατη περιφρόνηση για την ελληνική ταυτότητα, γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και βαθύτατη περιφρόνηση και απόθυση για την Ορθοδοξία. Άσχετα με το, διότι την Ορθοδοξία, άσχετα με το αν είναι κανένας πιστός ή δεν είναι, αν δεν μπορεί να κατανοήσει ότι για 17 αιώνες διαμόρφωσε την ελληνική ταυτότητα, έτσι που ακόμα και αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στην Ελλάδα είναι ορθόδοξος στο ήθος, όποιος δεν έχει καταλάβει ότι στους αιώνες της τουρκοκρατίας και της φραγκοκρατίας, εάν δεν υπήρχε η Ορθοδοξία με την οποία ταυτίζονταν το γένος τότε, διότι οι διαφοροποιήσεις εκείνη την εποχή ήταν διαφοροποιήσεις οι οποίες καθορίζονταν από τη θρησκευτική ταυτότητα, ξέρετε τι λέγαμε τότε, τούρκεψε. Τι σημαίνει τούρκεψε? Εξισλαμίστηκε. Και οι Τούρκοι σήμερα, επειδή ψάχνουν διάφοροι το DNA των Τούρκων και ανακαλύπτουν ότι στην πλειοψηφία του είναι Έλληνες. Βέβαια είναι Έλληνες. Εξισλαμισμένοι όμως, άρα Τούρκοι. Δηλαδή, το θρησκευτικό στοιχείο, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε παιδεία ούτε κράτος, ήταν το αποφασιστικό που χώριζε τις ταυτότητες. Και γι' αυτό εξάλλου είναι τόσο σημαντικοί στην ιστορία μας οι νεομάρτυρες, τους οποίους δεν διδάσκουν στα σχολιά μας. Οι δύο μορφές αντίστασης που είχαμε στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι δύο κυριότερες μορφές αντίστασης, ήταν από τη μια πλευρά οι κλέφτες και οι αρματολοί που ξέρουμε ότι βγαίναν στα βουνά και από την άλλη οι νεομάρτυρες, οι οποίοι διατήρησαν την συνέχεια, έτσι, ήτανε μάρτυρες του ίδιου πράγματος, του γένους τους, που ταυτιζόταν με την Ορθοδοξία. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, τα οποία είναι προφανή και δεν είναι ανάγκη να είναι κανένας ταυτισμένος, ας πούμε, με την εκκλησία, με την ιεραρχία και με οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να έχει τα μάτια του ανοιχτά.
για να βλέπει ότι αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ξεριζώσεις αυτή την ιστορική πραγματικότητα, όταν ξεριζώσεις αυτή τη σχέση, τότε πάρα πολύ εύκολα μπορείς να φτιάξεις έναν άνθρωπο, ένα μοντέλο ενός νέου Έλληνα, ο οποίος δεν έχει επαφή με την ιστορική του παράδοση και την πραγματικότητα. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας για τους Έλληνες. Γιατί? Διότι η ιστορική συνείδηση, διότι η ιδιοπροσωπεία των Ελλήνων είναι η ιδιοπροσωπεία ιστορικού χαρακτήρα. Δηλαδή, τι μας ενώνει η ιστορική μας παράδοση? Σε αυτή την ιστορική παράδοση εντάσσω και την Ορθοδοξία και την αναφορά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Είμαστε ένα μικρό έθνος σήμερα, το οποίο ταυτόχρονα, όπως λέει ο Σεφέρης, έχω αυτό το μαρμάρινο κεφάλι που μου εξαντλεί τους αγκώνες και πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό που η ιστορία μου έχει θέσει ως επιταγή. Και αυτό που μας έχει θέσει η ιστορία ως επιταγή είναι, έστω στον ελάχιστο βαθμό, να είμαστε αντάξιοι ή να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που η ιστορική διάρκεια έχει καθορίσει. Να μιλήσω σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο επίπεδο της αρχαίας Ελλάδας ή του Αλεξάνδρου που έφερε, αν θέλετε, ενοποίησε για πρώτη φορά τον τότε κόσμο. Έλληνας ήταν, Έλληνας στα ελληνικά γραφτήκαν τα Ευαγγέλια, στα ελληνικά γράφτηκαν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή τα ελληνικά και ο ελληνισμός είναι ο φορέας της διαμόρφωσης του μεγαλύτερου μέρους του νεότερου πολιτισμού μας. Έτσι, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, αλλά σε άλλο πολιτιστικό χώρο, έχουν οι Κινέζοι. Και γι' αυτό εξάλλου οι Κινέζοι δείχνουν τόσο πολύ σεβασμό στους Έλληνες, όσο δεν δείχνουμε εμείς σεβασμό οι ίδιοι στους Έλληνες, και μας αντιμετωπίζουν όχι σαν ένα μικρό πληθυσμιακά έθνος, αυτοί που είναι ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια πληθυσμός, αλλά σαν έκφραση και συνέχεια ενός μεγάλου πολιτισμού. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, εάν το κατακρεουργήσει κανείς, εάν το ριζοτομήσει, εάν εξαφανιστεί η σχέση μας με τον παλαιότερο ελληνισμό, καταλαβαίνετε και με το τι σήμαινε η Ορθοδοξία, γιατί ακόμα η Ορθόδοξη παράδοσή μας συνδέει π.χ. με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, με την Μονή του Σινά. Αυτό τι δείχνει? Είναι τα ιστορικά υπολείμματα μιας μεγάλης παράδοσης για την οποία δεν έχουμε συνείδηση συχνά και θεωρούμε ότι είμαστε κι εμείς κάποιοι εδώ Βαλκάνοι, φουκαράδες που περιμένουμε από κάποια μεγάλη ξένη δύναμη να προσκοληθούμε, και αυτή είναι η αντίληψη την οποία μας έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό οι ηγεσίες μας. Σε ένα τελευταίο μου βιβλίο, ένα βιβλίο που έβγαλα φέτος, που το λέω «Μια υπονομευμένη άνοιξη» ως τίτλο, «Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης», όπου ξαναγυρνάω στην οικονομική ιστορία την οποία έχω σπουδάσει, προσπαθώ να δω πώς και γιατί φτιάχτηκε μια παράδοση ώστε η ελληνική, ας το πούμε έτσι, οι Έλληνες μεγάλοι κεφαλαιούχοι και επιχειρηματίες μεταβλήθηκαν σταδιακώς σε μεταπράτες. Πώς δηλαδή, και το ίδιο συνέβη και με τους πολιτικούς και τους διανοούμενούς μας. Δηλαδή, έχουμε γίνει και το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ένταση. Είμαστε εισαγωγής προϊόντων, ιδεών, πολιτικών,
Τα πάντα είναι εισαγόμενα. Θυμόστε μια διαφήμιση που είχε στην τηλεόραση, ο κύριος εισαγόμενος. Αυτό το πράγμα, το οποίο βρίσκεται και στη ρίζα της κρίσης την οποία περνάμε και το οποίο ένας Έλληνας ιστορικός, πολύ σημαντικός, ο Κωστής Μοσκόφ, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ονόμασε καημό της Ρωμιοσύνης, το γεγονός δηλαδή ότι οι προσπάθειές μας μένουν διαρκώς ανολοκλήρωτες, αυτός είναι ο καημός της Ρωμιοσύνης, το ανολοκλήρωτο, έχει να κάνει με το ότι εδώ εμείς για 8 ή 9 αιώνες είμαστε υποχρεωμένοι για να υπάρξουμε να αντιστεκόμαστε. Να αντιστεκόμαστε με νύχια και με δόντια. Όπως λέει κάπου ο Νίκος Βορώνος, ένας άλλος πάλι σημαντικός ιστορικός μας, για 8 αιώνες οι Έλληνες ανέπτυξαν ένα αντιστασιακό ήθος. Σκεφτείτε, από το 1071 αρχίζει αυτή η ιστορία, όταν από τη μία πλευρά στο Ματζικέρτ εισβάλλουν οι Τούρκοι και είναι η πρώτη μεγάλη ήττα των Βυζαντινών στο Ματζικέρτ της Μικράς Ασίας που οδηγεί στην απώλεια σταδιακώς της Μικράς Ασίας και την ίδια χρονιά, κάτι το οποίο δεν το λέμε συχνά, οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Σικελία και την Νότια Ιταλία που ήταν ελληνικές μέχρι τότε και σε μερικά χρόνια αποβιβάζονται στο Δυράχιο και μετά από λίγο πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από τότε, μετρήστε πόσο είναι, δεν είναι 8 αιώνες, είναι ήδη περισσότερο. Αλλά ως σύμβολο, ως απαρχή βάζουμε το 1204, γι' αυτό λέμε 8 αιώνες. Από τότε λοιπόν και μετά ο ελληνισμός για να επιβιώσει είναι υποχρεωμένος να παλεύει αδιάκοπα προς τα ανατολικά και τα δυτικά, αλλά και τα βόρεια, αλλά η κύρια πλευρά είναι τα ανατολικά και τα δυτικά. Από τη μία πλευρά τους Φράγκους, έτσι, οι οποίοι και μας κατέλαβαν και διαμέλησαν το Βυζαντινό κράτος και προσπάθησαν να επιβάλλουν τη δικιά τους θρησκεία, τον καθολικισμό, και από την άλλη πλευρά, από την Ανατολή, από τους Οθωμανούς, οι οποίοι από μικρές ομάδες νομάδων, εξισλαμίζοντας βιαίως ή όχι τους εγχώριους πληθυσμούς, επεκτείνονται σε βάρος κατεξοχήν του ελληνισμού. Ο ελληνισμός υφίσταται από τότε μέχρι σήμερα αδιάλειπτα μια πίεση και από την Ανατολή και από τη Δύση. Και αυτό απαντάει, αν θέλετε, σε ένα συχνό ερώτημα το οποίο βάζουν πολλοί άνθρωποι, λέει, ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Δεν ανήκουμε ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Ο ελληνισμός αποτελεί μια δικιά του αυτόνομη ιστορική παράδοση, έναν αυτόνομο ιστορικό χώρο, ο οποίος συρρυκνώθηκε μέσα από την ιστορική διαδρομή και περιορίστηκε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Είμαστε άρα απόγονοι και κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορικής παράδοσης. Αν αυτό το αφαιρέσουμε από τους Έλληνες, σε όποια μορφή κι αν είναι, έτσι, είτε στην αναφορά μας στους αρχαίους Έλληνες, είτε στην αναφορά μας στο Βυζάντιο, είτε στην αναφορά μας στη μεγάλη Ορθόδοξη παράδοση, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν το πρόσωπό μας και θα πρέπει εδώ να αποφύγουμε κάθε εμφύλιο, δεν μας φτάνουν οι εμφύλιοι που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα κάνουμε κι άλλους εμφυλίους για το εάν η παράδοσή μας είναι η αρχαιοελληνική, η βυζαντινή, η νεότερη, είναι όλα αυτά μαζί. Άσχετα με το ποιο μπορεί να μας αρέσει κάποιο περισσότερο ή κάποιο λιγότερο, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της παράδοσης και της ιδιοπροσωπίας μας. Και γι' αυτό θα δείτε ότι έχουν επιβιώσει μέσα από τους αιώνες με διάφορες μορφές. Εκεί που ήταν οι αρχαίοι ναοί γίναν τα εκκλησάκια. Η παράδοσή μας των Αγίων πόσο δεμένη είναι με αντίστοιχες πραγματικότητες της αρχαίας Ελλάδας, πώς συνεχίζονται έτσι μέσα από τη λαϊκή παράδοση ένα σύνολο από στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε σήμερα και υπήρχαν από την αρχαιότητα. Για να μην πάω
στις λαϊκές παραδόσεις και ούτω καθεξής που ξέρουμε ή τις λαϊκές παροιμίες πόσο μεγάλη συνέχεια έχουν. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Ζάλογο και το Σουλή. Ξανάρχομαι, έκανα μία μικρή παρένθεση για να πω, για να εξηγήσω λίγο το γιατί η επιμονή στο θέμα της αποδόμησης της ιστορίας του Σουλίου. Διότι αν δεχτούμε ότι οι Σουλιώτες έχουν ελληνική συνείδηση και έχουν συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού από το 1610, όταν για πρώτη φορά κυνηγημένοι οι αγρότες που είχαν συμμετάσχει στην επανάσταση του Διονύσιου, του φιλόσοφου, του επίσκοπου Λαρίσης, Τρίκης όπως έχει μείνει, και οι οποίοι κατέλαβαν τα Γιάννενα το 1611, έγινε μία επανάσταση, κατέλαβαν τα Γιάννενα για λίγο, συνέλαβαν οι Τούρκοι τους ηγέτες της επανάστασης, ανάμεσά τους τον Διονύσιο, τον έχδαραν ζωντανό, γέμισαν το σώμα, το ό,τι είχε μείνει, με άχυρα και το έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με 250 κεφάλια επαναστατών, και στη συνέχεια πάρα πολλοί από τους αγρότες οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην επανάσταση μαζί με τον Διονύσιο ανέβηκαν στα βουνά. Έτσι ενισχύθηκαν οι πυρήνες λίγων χωρικών και λίγων κτηνοτρόφων που ήταν στα βουνά και άρχισε να συγκροτείται το Σούλι. Από τότε αρχίζει το Σούλι. Δηλαδή οι Σουλιώτες από γεννησιμιού τους είναι δεμένοι με μια αντιστασιακή παράδοση και γι' αυτό σταδιακώς έφτασαν να συγκροτήσουν, συμμετείχαν σε όλες τις μεγάλες επαναστατικές κινήσεις του ελληνισμού, δηλαδή το 1770 στα Ορλοφικά, το 1792 όταν γίνεται οι επαναστάσεις που ξέρουμε με το Λάμπρο Κατσόνι, και τότε συμμετείχαν. Και γι' αυτό 8 φορές πριν τον Αλή Πασά έγιναν μεγάλες μάχες με τους Τούρκους και επί Αλή Πασά, από τότε που ανεβαίνει ο Αλή Πασά, ουσιαστικά είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι το 1803 που κατόρθωσε να εξοντώσει τους Σουλιώτες με διάφορα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε και οι Σουλιώτες υποχρεώθηκαν να εκπατριστούν. Πήγαν στην, οι περισσότεροι είχαν πάει τότε στα Επτάνησα, μετά συμμετείχαν αποφασιστικά στην Ελληνική Επανάσταση και έχουν σκορπίσει σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και εδώ θα υπάρχουν κάποιοι απόγονοι των Σουλιωτών. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας, εγώ όπου έχω πάει, παντού έχω συναντήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το Σούλι και σκόρπισαν σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, το να πεις ότι οι Σουλιώτες είναι βασιβουζούκι χωρίς εθνική συνείδηση, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Θα σας διαβάσω τι λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου και έχει και ιστορικό όνομα πολίτης, απόγονος της μεγάλης οικογένειας του Νικολάου Πολίτη, ο Αλέξης Πολίτης, για το Ζάλογο και για τους Σουλιώτες. Λέει, ο χορός του Ζαλόγου αποτελεί μαζί με τις μυθοποιημένες εκδοχές των κλεφταρματολών και των αλλεπάλληλων εξεγέρσεων κατά των Οθωμανών, μυθοποιημένες εκδοχές, το συμπληρωματικό τέρι του κρυφού σχολιού. Παιδεία και ανδρεία συνιστούν τα αγκονάρια κάθε ιδεολογήματος για την εξαιρετική ελληνική φυλή. Δηλαδή έχει εντοπίσει πολύ συγκεκριμένα. Λέει παιδεία, άρα είναι μύθος ότι οι Έλληνες στη διάρκεια της τουρκοκρατίας με δόντια και νύχια κράτησαν την παιδεία τους και έχτισαν μία παιδεία που τους επέτρεψε να προχωρήσουν στη συνέχεια, και είναι μύθος και η ανδρεία, μυθοποιημένες εξεγέρσεις.
Γι' αυτό λέει, είναι κέριο να πλήξουμε το μύθο των σουλιωτών. Διότι οι σουλιώτες είναι οι ευγενέστεροι και η πιο γνωστή μορφή, έτσι, αυτού του αγώνα. Συνεχίζει λοιπόν. Αν το κρυφό σχολείο αποτελεί μια κατασκευή εκ του μηδενός, ο πυρήνας των γεγονότων του Ζαλόγκου υπήρχε. Το δέχεται τουλάχιστον. Βέβαια, οι υπερασπιστές και οι προδότες του σουλίου, στο ίδιο επίπεδο, όπως και οι γυναίκες που αυτοκτόνησαν, δεν είχαν εκείνα ακόμα τα χρόνια, 1803, ενταχθεί ολοκληρωτικά στην εθνική ομάδα των Ελλήνων. Ολοκληρωτικά. Συνεχίζει. Αρβανίτες ήταν. Δηλαδή Αλβανοί. Δεν είχαν ενταχθεί, προσέξτε την αντίφαση πρώτα-πρώτα, δεν είχαν ενταχθεί ολοκληρωτικά στην εθνική ομάδα των Ελλήνων, αλλά Αλβανοί ήταν. Συνεχίζει. Ως προς το γεγονός, ναι. Λέει λοιπόν παρακάτω ο ίδιος, υπάρχει, για ποιο λόγο λέει ο χορός του Ζαλόγκου, ξέρετε ο χορός του Ζαλόγκου έγινε πάρα πολύ γνωστός, διότι υπήρχαν πολλοί περιηγητές οι οποίοι τον είχαν περιγράψει πριν από την Επανάσταση του 21 και επειδή ήταν ένα φοβερό γεγονός, έτσι, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το φιλελληνικό ρεύμα στηρίχτηκε αποφασιστικά στο χώρο του Ζαλόγκου. Για να δούμε πώς το εξηγεί ο κύριος καθηγητής. Υπάρχει όμως μια δεύτερη εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα. Μια μοναδικότητα, πιστεύω. Η ευρωπαϊκή καλλιέργεια του χορού και η διασάλπισή του από τα φιλελληνικά ηχεία. Υπάρχει, οι Ευρωπαίοι αγαπούσαν το χορό. Και συνεχίζει παρακάτω. Το Σούλι λοιπόν, έχοντας από τη μια πλευρά τον άκρο ηρωισμό και από την άλλη την άκρα βιαιότητα του Αλή, συνιστούσε εξαίρετο παράδειγμα. Το ίδιο και ο του ρομαντισμού. Το ίδιο και ο γυναικείος ηρωισμός. Και εδώ, αν ζητήσουμε τη βοήθεια της ψυχανάλυσης, ίσως να ανακαλύψουμε και έναν κρυμμένο ανδρικό ερωτισμό. Επειδή υπάρχει ένας κρυμμένος ανδρικός ερωτισμός, πρόβαλαν στην Ευρώπη το χορό του Ζαλόγκου και το ότι συγγνώμη, θυμώνω πάρα πολύ. Οι γυναίκες πετούσαν τα παιδιά τους κάτω. Δεν το αναφέρει αυτό βέβαια, διότι θα χάλαγε το σχήμα του ερωτισμού, διότι όπως ξέρετε, ο χορός του Ζαλόγκου, προτού πέσουν οι γυναίκες, έριχναν πρώτα τα μωρά τους και τα παιδιά τους κάτω. Συνεχίζει όμως ο ίδιος, έτσι, αναφέρομαι σε αυτόν, γιατί είναι ένας γνωστός ιστορικός καθηγητής, όσοι ασχολούνται με την ιστορία φαντάζομαι το γνωρίζουν, ο οποίος λέει ότι παρακάτω, ξέρετε, για το χορό του Ζαλόγκου, εκτός από τις μαρτυρίες, έχουμε τις μαρτυρίες δύο μικρών παιδιών, τα οποία επέζησαν, πέφτοντας στα πτώματα των μανάδων τους. Έχουμε τις μαρτυρίες από δύο κοριτσάκια, μάλιστα, τα οποία ήταν τότε 4-5 χρονών και επιζήσανε. Και αυτό, ακούστε πώς αμφισβητεί τη μαρτυρία των κοριτσιών. Έχει σημασία. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η αφήγηση στηρίχτηκε στην ίδια την Εκατερίνη Καρά, είναι ένα από τα κοριτσάκια, η πιο πριν στη Λάμπρο, είναι η δεύτερη, είναι δύο κορίτσια, θα πρέπει να δεχτούμε πως τα μικρά κορίτσια είχαν την ψυχραιμία να παρατηρούν και αφού γκρεμίστηκαν, τι γινόταν πάνω στο βράχο. Δηλαδή, μας λέει ο άνθρωπος ότι τα κορίτσια τα οποία πετάχτηκαν κάτω, σου λέει, γυρνάγανε και βλέπανε πίσω τι γινότανε. Αυτά είναι τα επιχειρήματα των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αμφισβητήσουν
το χορό του Ζαλόγκου. Όσο για την κυρία Ψημούλη, σας είπα ότι μας λέει ότι σπρωχτήκανε. Ο άλλος, ο οποίος δεν αμφισβητεί ότι έγινε, μας λέει ότι πέσανε. Τώρα, πώς πέσανε, βγάλε άκρη. Ναι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει χορός, αυτό τον απασχολεί, και ότι αυτό έγινε γνωστό διότι οι Ευρωπαίοι αγαπούσαν το χορό. Αυτά λοιπόν είναι, αν τα ακούσει ένα, τα ακούτε εδώ και φαντάζομαι σας σηκώνει τρίχες. Και όμως αυτά είναι κυρίαρχα στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία. Ψάχνοντας λοιπόν το βιβλίο της κυρίας αυτής, ανακάλυψα ότι για να στηρίξει την άποψή της, δεν αρκέστηκε στο να διαστρεβλώσει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά τα παραποίησε. Έφτιαξε ψεύτικες παραπομπές. Ήθελε να αποδείξει πρώτον ότι ο Σαμουήλ δεν ανατίναξε το κούγκι. Δεν υπάρχει ανατίναξη στο κούγκι. Ποιος ανατίναξε το κούγκι? Ο προδότης και όχι ήρωας, ακούσαμε πριν για τον Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας δεν ήταν ήρωας, αλλά προδότης βαλτός από τον Αλή Πασά να ανατινάξει το κούγκι. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία γι' αυτό. Άρα δεν υπάρχει ούτε χορός του Ζαλόγκου, ούτε κούγκι, ούτε ήρωας Τζαβέλας. Δηλαδή φτιάνουμε για να το αποδείξει, παραποιεί τα ιστορικά στοιχεία. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, έτσι πολύ χτυπητό, που μετά στην απάντησή της, γιατί τι να κάνει, στην έκδοση αυτή έχω και την απάντηση, τα αποσπάσματα από την απάντηση κυρίας και τη δικιά μου απάντηση. Είναι η τελευταία έκδοση, όσοι έχετε πάρει το βιβλίο παλιότερα δεν θα το βρείτε. Έχει γίνει μετά μία συζήτηση. Υποχρεώθηκε να απαντήσει. Και λέει, έκαναμε και ένα λάθος. Τι λάθος έκανε, για ακούστε το τι λάθος έκανε. Οι Σουλιώτες, επειδή είχαν επαφή με την με την διοίκηση των Επτανήσων, που είχε τότε διοικητή τον Μοτσενίγο, ήταν μια εποχή που υπήρχε ένα ημιανεξάρτητο ελληνικό κράτος κάτω από τους Ρώσους, η Ιόνιος Πολιτεία στα Επτάνησα. Και οι Σουλιώτες είχαν μεγάλη επαφή μαζί τους και επικοινωνούσαν. Στέλνουν λοιπόν μια επιστολή, την οποία υπογράφουν 5 Σουλιώτες αρχηγοί και λένε στο Μοτσενίγο, προσέξτε, διότι κάποιος από εκεί που θα έρθει είναι βαλτός και θέλει να μας προδώσει. Γράφει λοιπόν η κυρία αυτή. Πιθανότατα πρόκειται για τον... ο προδότης είναι ο Τζαβέλας, ο οποίος είχε επαφές με τον Αλή Πασά, λέει. Όπως διαβάζει κανείς το βιβλίο, η ίδια πριν έχει παραθέσει την επιστολή όπου αναφέρονται ποιοι υπογράφουν την επιστολή. Μεταξύ αυτών είναι ο Λάμπρος, είναι ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας υπογράφει την επιστολή που υποτίθεται μιλάει για προδότη και καταγγέλει τον εαυτό του. Όταν το διαβάζεις στο βιβλίο δεν το καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για την ίδια επιστολή. Εγώ έψαξα στις βιβλιοθήκες και το βρήκα, είχε δημοσιευτεί το 1926. Ο αναγνώστης του βιβλίου θα πάει να ψάξει στις βιβλιοθήκες να δει γιατί πρόκειται. Και έτσι λέει λοιπόν, έκανα ένα βιβλίο να μην κάνω και ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος. Έκανε ένα δεύτερο λάθος. Εμφανίζει τους Σουλιώτες, σας είπα για τον Τζαβέλα, που αποσιωπά όλα τα γεγονότα πώς έγινε στο κούγκι. Τώρα δεν θέλω να σας μπλέξω με λεπτομέρειες. Υπάρχει μία θύμηση την οποία την κατακρεουργεί για να αποδείξει ότι... τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε αυτό. Θα μπω στο τελευταίο. Εξάλλου κάτι πρέπει να διαβάσετε κιόλας, αν σας τα πω όλα. Στο τελευταίο είναι το πώς παρουσιάζει τους Σουλιώτες ότι καταπίεζαν τους Έλληνες.
Διότι ένα από τα σχήματα τα οποία φτιάνουν είναι ότι οι σουλιώτες ως ληστές καταπιέζανε τους υπόλοιπους Έλληνες. Για να φτιαχτεί αυτό το σχήμα και άρα με τον Αλή συγκρούονταν ποιος από τους δύο θα ελέγχει και θα καταπιέζει τους Έλληνες. Έτσι υπάρχει μία μαρτυρία για τα 61 παρασουλιώτικα χωριά, δηλαδή τι είχε γίνει, οι σουλιώτες σταδιακώς και γι' αυτό εξάλλου γινόταν τόσος πόλεμος εναντίον τους, είχαν απελευθερώσει 61 χωριά. Συν τα 11 αρχικά, δηλαδή ήταν 4, 7, 11, άλλα 61. Δηλαδή έτεινε να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μια νέα ημιανεξάρτητη επικράτεια. Και αυτός ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τον οποίο ο Αλή Πασάς, έτσι και οι Τούρκοι, ήθελαν να εξαλείψουν τη σουλιώτικη ομοσπονδία. Τα παρασουλιώτικα χωριά, επειδή το Σούλι, αν έχετε πάει, είναι εντελώς άγωνο, έτσι. Στο Σούλι δεν φυτρώνει τίποτα. Και είχαν φτάσει, ήταν 6.000 άτομα. Πάρα πολύ για εκείνη την εποχή. Για να επιβιώσουν, έπαιρναν τρόφιμα και φορολογία από τα παρασουλιώτικα χωριά, τα οποία ήταν, σύμφωνα με τα ρώσικα αρχεία, που έχουμε καταγραφεί γι' αυτό, 2.500 γρόσια το χρόνο. 2.500 γρόσια το χρόνο από 61 χωριά ήταν σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με τη φορολογία την οποία επέβαλαν οι Οθωμανοί, η οποία ξεπερνούσε για τον αντίστοιχο αριθμό χωριών τα 40 με 50.000 γρόσια. Έτσι όμως φαίνεται ότι απλώς συμμετείχαν στην πολεμική προσπάθεια των σουλιωτών, αν μείνουμε στα 2.500. Και τι κάνει? Προσθέτει ένα μικρό μηνιαίος. Έτσι. Ήτανε 2.500 γρόσια μηνιαίος, που σημαίνει 30.000. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα αλλάζει εντελώς. Ξαφνικά γίνονται κι αυτοί θεομπαίχτες σαν τον Αλή Πασά που κλέβανε τα χωριά. Και λέει, έγινε μια παρανόηση. Έκανε μια παρανόηση, ενώ παραπέμπει στην συγκεκριμένη πηγή και λέει είναι 2.500 μηνιαίος, ενώ η πηγή τρέχω εγώ στο... Γιατί μου φάνηκε περίεργο να σας πω πώς το βρήκα. Το βρήκα διότι λέω φορολογία μηνιαία δεν υπάρχει ποτέ. Ούτε και εδώ και στην Ελλάδα σήμερα που μας ρίχνουν τον ένα φόρο πάνω στον άλλον, ετήσιοι είναι οι φόροι. Απλά είναι πολλοί. Έτσι είχαν και οι Τούρκοι. Ξέρετε, οι Τούρκοι είχαν καμιά 30 με 40 φόρους διαφορετικούς. Δεν ήταν ένας ο φόρος. Έτσι. Για διάφορα πράγματα, το κρασί που παράγεις, για το εκείνο που γίνεται, για το πέρασμα του δρόμου κτλ. Εκτός από το χαράτσι δηλαδή και τον κεφαλικό φόρο, που ήταν οι δύο βασικοί φόροι, υπήρχαν δεκάδες άλλες φορολογίες, τις οποίες επιβάλλανε ανάλογα με την περίσταση. Αλλά μηνιαίος φόρος δεν υπήρχε. Και αυτό, αν θέλετε, με εντυπωσίασε. Είχα αρχίσει να ψηλιάζομαι ότι πρέπει να κοιτάω κάθε πηγή, κάθε πράγμα που λέει, και τρέχω στην συγκεκριμένη πηγή που είναι του Ρώσου ιστορικού Arts, που έχει γράψει για την περίοδο, και βλέπω ότι λέει βεβαίως ετήσια, όπως ήταν η φορολογία. Άλλη μία παραδρομή της ιστορικού μας. Όλες αυτές οι παραδρομές καταλήγουν στο να κατασκευάσουμε μία νέα ιστορία, που δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική αλήθεια. Αυτοί είναι οι νέοι ιστορικοί μας, οι οποίοι θέλουν, υποτίθεται, να αποκαθάρουν την ιστορία από τα εθνικιστικά μυθεύματα τα οποία είχε φέρει ο Παπαρηγόπουλος και οι άλλοι ιστορικοί μας, και κατασκευάζουν κυριολεκτικώς μια ιστορία με τέτοια επιχειρήματα τα οποία προκαλούν και οργή. Έτσι, προκαλεί οργή το να λες ότι ο χορός του Ζαλόγκου έγινε γνωστός διότι οι Ευρωπαίοι αγαπάγαν το χορό. Έτσι, σε ένα τόσο τραγικό συμβάν και ένα συμβάν που αυτοί οι άνθρωποι τους ξεπερνάει. Έτσι, τους ξεπερνάει το ότι μπορούν οι λαοί και οι άνθρωποι όταν παλεύουν για την πατρίδα, την πίστη τους, να δείχνουν τέτοιου τύπου αποφασιστικότητα και επιμονή.
αλλά έχουμε ατελείωτες τέτοια γεγονότα. Ξέρετε, λίγο μετά οι Σουλιώτες στη Ρινιάσα, όταν, επειδή συνεχίστηκαν οι μάχες, έχουμε πάλι το ίδιο γεγονός. Έχουμε τη Δέσπο, η οποία ανατινάχτηκε έτσι, στου Δημουλά τον πύργο, όπως λέει το γνωστό άσμα. Έχουμε ατελείωτες περιπτώσεις. Στην Αραπίτσα, έχουμε στον Πόντο, τόσες φορές δηλαδή έχει συμβεί αυτό το πράγμα, και όμως αυτοί οι άνθρωποι, την πιο γνωστή από αυτές, το χορό του Ζαλόγκου, θέλουν να τον αποδομήσουν. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω πει πολλά. Θα πω δύο λόγια ακόμα έτσι για να συνδέσω κάποια πράγματα. Ότι έχουμε ένα εγχείρημα το οποίο ξεκινάει. Από πότε ξεκίνησε αυτή η νέα ιστοριογραφία? Πάνω σε αυτό έχω ένα μεγάλο δοκίμιο στο βιβλίο μου «Η Αποστασία των Διανοουμένων», που δείχνω πώς και πότε ξεκίνησε η σύγχρονη προσπάθεια που αντιστοιχεί σε αυτό που έκανε ο Φελμεράιερ το 1830. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60 στα αγγλικά πανεπιστήμια. Αναφέρομαι και στο 1204 για το Μάγκο και το Τζένκινς, που είναι υποτίθεται ελληνιστές, μάλιστα κατήχαν την έδρα Κοραής, την οποία πληρώνει το ελληνικό δημόσιο στην Αγγλία, και οι οποίοι ξεκίνησαν γύρω στο 1962, 63, 64. Οι Άγγλοι δεν κινούνται ποτέ παρά μόνο συνδεδεμένοι και με πολιτικά γεγονότα, ήταν ο Κυπριακός Αγώνας. Την εποχή λοιπόν του Κυπριακού Αγώνα εμφανίζεται ευνηδίως στην Αγγλία μία νέα ιστορική σχολή από τον κύριο Τζένκινς, ο οποίος ήταν ο πρώτος, και το Μάγκο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είναι επίλεκτο μέλος του τουρκικού λόμπι, του τουρκικού λόμπι στο Λονδίνο, και αυτός και ο αδερφός του, και οι οποίοι ξαφνικά αρχίζουν να περνάνε την ιδέα ότι οι Έλληνες είναι ένα πρόσφατο δημιούργημα. Αυτή είναι η απαρχή, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο στις εποχές το 1965, και από τότε σταδιακώς αρχίζει να οικοδομείται με τους μαθητές τους στα πανεπιστήμια της Αγγλίας, και αυτό το πράγμα μετά τη μεταπολίτευση αρχίζει να ογκώνεται. Περάσαμε από την παλιά λογική, όπου η Χούντα, αν θέλετε, συκοφάντησε και τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό, κάνοντας όλα αυτά τα γελία τα οποία έκανε στη διάρκεια της δικτατορίας. Απάντηση σε αυτό ήρθε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και όσο περνάγανε τα χρόνια και τα θετικά στοιχεία της μεταπολίτευσης περνάγαν σε δεύτερο πλάνο και περνάγανε μπροστά τα αρνητικά, όπως συμβαίνει κυρίως μετά το 90, φτιάνεται μία νέα πραγματικότητα ιστορική από μαθητές αυτών. Οι Άγγλοι το ξεκίνησαν. Οι Άγγλοι, οι οποίοι πάντα μας προσέχουν ιδιαίτερα. Το 1790, σε μία συζήτηση στην Αγγλική Βουλή, είχαν πει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τους Έλληνες να κάνουν ανεξάρτητο κράτος, γιατί θα είναι μεγάλοι ανταγωνιστές μας, ο κύριος Πιτ, μεγάλοι ανταγωνιστές μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εξάλλου εννοούσαν τότε ότι αυτό το κράτος θα είχε πιθανότατα πρωτεύουσά του, την ιστορική πρωτεύουσα του ελληνισμού του νεότερου, που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και επομένως φοβόντουσαν πάρα πολύ τη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού κράτους. Και γι' αυτό έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να μην γίνει ποτέ, έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν έγινε πλέον η Επανάσταση, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, έστελναν πολεμοφόδια στους Τούρκους στην Πάτρα και αλλού, έτσι από τα Επτάνησα. Όταν μετά από μερικά χρόνια αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, η Επανάσταση προχωράει, προσπάθησαν να την ελέγξουν.
δύο δάνεια, 1824-1828. Τα αγγλικά δάνεια με τα οποία η Ελλάδα έγινε προτεκτοράτο και ελεγχόμενη από τις μεγάλες δυνάμεις. Το νέο κράτος μας το περιόρισαν σε ένα μικρό κράτος, πυροδότησαν τους εμφυλίους πολέμους έτσι ώστε να βγάλουμε και τα μάτια μας μεταξύ μας, διότι τα λεφτά από το δάνειο, ό,τι έφτασε στην Ελλάδα, από τα 2.800 φτάσαν 500.000, πήγανε για να χρηματοδοτήσουν τον εμφύλιο και έτσι παραδοθήκαμε αναγκαστικά, όπως συμβαίνει σε ένα βαθμό και τώρα, έτσι. Τι συμβαίνει τώρα? Είμαστε αποδυναμωμένοι παραγωγικά, είμαστε αποδυναμωμένοι πνευματικά, είμαστε αποδυναμωμένοι από ένα κάρο. Και σου λέει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Έτσι, μας ελέγχουν από όλες τις πλευρές και από εκεί βγαίνει, αν θέλετε, η ανυμπόρια την οποία νιώθουν οι Έλληνες σήμερα. Αυτή η ανυμπόρια η οποία υπάρχει, αυτή η κατάθλιψη που έχει καταλάβει τους Έλληνες, βγαίνει από την μεγάλη δυσκολία να αντιτάξουν μια εναλλακτική πρόταση σε αυτή την καταστροφή την οποία υφιστάμεθα. Κάτι ανάλογο σε άλλη κλίμακα και πολύ μεγαλύτερη συνέβη και τότε. Και με αυτά τα δάνεια, ξέρετε, τα δάνεια ξεπληρώθηκαν μετά το 70. Αυτά τα δάνεια τα πληρώναμε, όπως τα πληρώνουμε τώρα, θα πληρώνουν τα δυσέγγονά μας, τα παρόντα δάνεια. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα πληρώναμε τα παλιά δάνεια και μια και μας τελειώσανε, φροντίσαμε να ξαναβάλουμε καινούρια ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου αυτού του ιστορικού χώρου, ο οποίος επειδή βρίσκεται στο κέντρο των αντιθέσεων των παγκοσμίων, δέστε, το Ιράκ, η Συρία, η Μέση Ανατολή, η Παλαιστίνη, το κέντρο των παγκοσμίων αντιθέσεων, εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, είναι η περιοχή μας. Γι' αυτό είναι και ευτυχές γεγονός, διότι ζούμε την ιστορία, και ταυτόχρονα όμως υποχρεώνει σε μια διαρκή εγρήγορση. Άμα πεις ξεκουραστήκαμε, την πάτησες. Δεν έχει να ξεκουραστείς αυτόν τον τόπο. Τα τελευταία 40 χρόνια νομίζαν οι Έλληνες, οι οποίοι για πρώτη φορά ζούσαν ειρηνικές συνθήκες σχετικά, έτσι, μια κάποια ευημερία κτλ., ότι επιτέλους ξεφύγαμε από τη μοίρα του ελληνισμού, τη μοίρα που σε υποχρεώνει να φυλάς θερμοπύλες διαρκώς. Και ότι γίναμε Ευρωπαίοι, Σουηδοί. Οι Σουηδοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ποιος να τους απειλήσει. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε στο κέντρο των παγκόσμιων αντιθέσεων. Εάν δεν έχουμε εγρήγορση και αν δεν κάνουμε την παράδοσή μας σύγχρονη πρόταση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα το ιστορικό που έχουμε, ότι κάθεται το καινούριο, νιώθαμε ότι έπρεπε να είναι εισαγόμενο και ότι η παράδοση κοιτάει μόνο προς τα πίσω. Δεν κάναμε ποτέ την παράδοσή μας τη βάση για το σύγχρονη πρόταση ζωής. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Και έτσι, ανάμεσα στο δίπολο, δέστε το, σε όλη μας την ιστορία, έτσι, τουλάχιστον από την Επανάσταση του 21, για να μην πάω πιο πίσω, για να μην πάω από την εποχή ενωτικών ανθενωτικών στην Κωνσταντινούπολη. Από τότε και μετά θα δείτε αυτή τη σύγκρουση να είναι παρούσα. Και δεν είχαμε ποτέ τις δυνάμεις να κάνουμε αυτό που κάνανε οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι τι κάνανε? Πήραν ένα σύνολο πράγματα από τη Δύση, τεχνολογία, έτσι, παραγωγή, αλλά τα ενσωμάτωσαν στη δικιά τους παράδοση. Εμείς το σύγχρονο, ο εξυγχρονισμός που μας έλεγε, ο ποιοτικός εξυγχρονισμός που μας έλεγε ο κύριος Σιμίτης, ποιοτικός, ήταν εισαγωγή. Και ότι η παράδοση κοιτάει προς τα πίσω. Το αίτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε για να μην έχουμε το τέλος του ελληνισμού, διότι αυτός ο αιώνας είναι ο αποφασιστικότερος στην ιστορία μας. Αυτό τον αιώνα θα παιχτεί, παίζεται το τομάρι μας κυριολεκτικά,
και όχι το ατομικό, ατομικά μπορούμε να επιβιώσουμε. Ξέρετε πόσοι Λιβανέζοι βρίσκονται στην Λατινική Αμερική. Κάποιος έφτασε να γίνει και πρόεδρος σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολύ. Αλλά ως συλλογικό υποκείμενο, ως γένος έθνος, για να επιβιώσουμε, αυτός ο αιώνας είναι ο αποφασιστικότερος στην ιστορία μας. Θα πείτε, λες μεγάλη κουβέντα, έχουμε περάσει και άλλα δύσκολα. Ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα. Γιατί? Γιατί κάποτε μπορεί να μην είχαμε κράτος, μπορεί να μας λείπαν τα πάντα, είχαμε όμως και δημογραφία ισχυρή. 10 ή 15 παιδιά γεννάγανε οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας. Είχαμε έναν πολιτισμό ο οποίος έφτανε από την Αλεξάνδρεια, έτσι, ακόμα και όταν είμαστε κάτω από τους Τούρκους, μέχρι τη Βιέννη. Είχαμε μία ακμαία και οικονομική και πνευματική ζωή. Δέστε το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής σήμερα και πάρτε 30 χρόνια πριν. Εγώ δεν σας πάω πιο μακριά. Πηγαίνετε στο Σεφέρι, στον Ελίτη, στο Χατζηδάκι, στο Θοδωράκι και συγκρίνετε. Δέστε ότι η διαδρομή είναι διαδρομή πτωτική. Εντάξει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά σε εμάς, εμείς δεν έχουμε τα περιθώρια που έχουν άλλοι λαοί. Οι Γάλλοι μπορεί να περνάνε κρίση, αλλά έχουν τα ιστορικά περιθώρια να ανακάμψουν. Εμείς δεν έχουμε τα ιστορικά περιθώρια, διότι είμαστε στα σύνορα των κόσμων. Εάν αφαιθούμε, θα γίνουμε από χώρα χώρος μετάβασης από την Ανατολή στη Δύση. Κατά τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό πολύ συχνά το λέω ότι κινδυνεύουμε με λιβανοποίηση, κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε στο Λίβανο ή στο Κόσοβο. Στο Κόσοβο το 1900 οι Σέρβοι ήταν πλειοψηφία του πληθυσμού. Το 1940 ήταν περίπου ίδιοι με τους Αλβανούς. Σήμερα δεν είναι ούτε 5%. Αυτό θα πείτε μπορεί να συμβεί, βεβαίως μπορεί να συμβεί. Δεν έχουμε κερδίσει την ιστορική αθανασία. Αν τα παιδιά μας θεωρούν ότι εδώ δεν μπορούν να ζήσουν και φεύγουν, η δημογραφία μας μειώνεται. Έρχονται ξένοι πληθυσμοί οι οποίοι αναποβεύτως θα αυξάνονται και οι οποίοι κάποια στιγμή θα επιβάλλουν και την παρουσία της δικιάς τους ταυτότητας εδώ. Πιστεύετε ότι δεν θα μεταβληθούμε σε ένα πέρασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ελεγχόμενο από την τευτονική Ευρώπη, τη Γερμανία από τη μια και την Τουρκία από την άλλη, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, από την εποχή του Βίσμαρκ, άξονα έχουν μεταξύ τους. Και αυτό τον άξονα, να είστε βέβαιοι ότι θα τον ξανακάνουν. Και ήδη λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό αυτός ο άξονας. 3 εκατομμύρια Τούρκοι είναι στη Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή μία πραγματικότητα που όταν ξεθεμελιώνανε οι Γερμανοί την Ιουγκοσλαβία και λέγαμε προσέξτε, πρέπει να προσέξουμε το ξεθεμελίωμα της Ιουγκοσλαβίας που ήταν ένας ισχυρός παράγων αυτονομίας στα Βαλκάνια, διότι είχαν μια παράδοση αυτονομίας οι Σέρβοι και οι Ιουγκοσλάβοι πολύ μεγάλη, η συνέχεια θα είμαστε εμείς. Και τα Βαλκάνια θα τείνουν να γίνουν μια περιοχή με μικροσκοπικά κρατήδια ή ανίσχυρα κράτη, τα οποία θα ελέγχονται από τη μία πλευρά από τη γερμανική Ευρώπη και από την άλλη από την νεοοθωμανική Τουρκία. Αυτός είναι ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας. Και αν δεν ξαναπάρουμε δυνάμεις από την μεγάλη μας παράδοση και να την κάνουμε πρόταγμα για το σήμερα, δεν μας ενδιαφέρουν οι δυνάμεις με μια προγονοπληξία ότι τι είχαμε. Σημασία έχει αυτό το τι είχαμε. Μπορούμε να το κάνουμε ένα μικρό μοτεράκι στον πολιτισμό και την πραγματικότητά μας σήμερα. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι ώστε να κατορθώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε αρχικά αυτά τα ζητήματα, να αρχίσουμε να διαβάζουμε, διότι τα έχουμε παρατήσει, και να συνειδητοποιήσουμε ότι περνάμε το δυσκολότερο αιώνα της ιστορίας του ελληνισμού. Πιστεύω ότι ακούσαμε και το τραγούδι και για τον... θα τελειώσω με δύο λόγια από τα δημοτικά μας τραγούδια για τη Σουλιώτισσας.
γιατί ευτυχώς η παλιά μας παράδοση έχει. Και θα μιλήσω για το πώς οι γυναίκες συμμετείχαν στους πολέμους των Σουλιωτών. Υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια γι' αυτό. Σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα και τελειώνω με αυτό. Ας έρθουν πόλεμο εναϊδούν και Σουλιωτών ντουφέκια. Να μάθουν φώτου το σπαθί, μπότσαρι το ντουφέκι. Τάρματα των Σουλιωτισσών της ξακουσμένης Χάιδος. Μια παπαδιά τους χούγιαξε, άλλο δημοτικό τραγούδι. Μια παπαδιά τους λέει, «Πού πας μωρέ μουχτάρ πασά, πού πας βρε παλιολιάπη. Εδώ το σούλι το κακό στον κόσμο ξακουσμένο, που πολεμούν μωρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες. Για βγάλε την αρβανιτιά, να βγάλω εγώ γυναίκες». Άλλο. «Δεν είναι εδώ τα Γιάννηνα να φτιάξει σαρδιβάνια. Δεν είναι εδώ η Πρέβεζα να φτιάξει παλαιομέρι. Μόνο είναι το σούλι ξακουστό, το σούλι ξακουσμένο, που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες και κορίτσα, που πολεμάει τζαβέλαινα με το σπαθί στο χέρι, με το παιδί στην αγκαλιά, με το ντουφέκι στο άλλο, με τα φυσέκια στην ποδιά, τα βόλια μες στις ζάβες». Ξέρετε, είναι... «Η κυραμόσχο φώναξε πιο πάνω από την κιάφα. Μαζί μου όλοι τρέξετε και άντρες και γυναίκες, τους Τούρκους κατακόψετε, σπόρο να μην αφήστε. Να λένε στο σούλι του σκότωσαν σουλιώτισες γυναίκες». Αυτά είναι οι σουλιώτισες οι οποίες συνοστισμένες πέσανε από το Ζάλογο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Σχολής των Νέων, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γιώργο Καραβελιά, που με τη σημερινή σας ομιλία προέβητε σε εμπεριστατωμένη αποκάλυψη των παραχαρακτών της ελληνικής ιστορίας, ανθρώπων που κατευθύνονται από σκοτεινούς κύκλους και εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αληθινή και έξω από τα δόντια παρουσίαση της νεοελληνικής ιστορίας. Στο σημείο αυτό, θα καλέσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, κύριο Κώστα Κορομπίλη, να απονείμει ένα μικρό αναμνηστικό στον ομιλητή. Ακόμα Γιώργος δεν έγινε, παραμένω ο Κωνσταντίνος. Και όπως μας έλεγε ο καθηγητής ο κύριος Φωτιάδης, όταν πηγαίναν στα βαφτίσια τότε στα χρόνια τα δύσκολα της τουρκοκρατίας, μια από τις ευχές ήταν να ζήσεις, να χαίρεσαι το όνομά σου. Και όπως μας το εξήγησε, δηλαδή να μην χρειαστεί ποτέ να αλλαξοπιστήσεις. Από τον Πρωθυπουργό, τον πιότερο εξυγχρονισμό, φτάσαμε στο μηδέν στο πηλίκιο, στον έτερο Πρωθυπουργό. Και σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Καραμπελιά. Επίσης και για την αναφορά που κάνατε για τον ελληνισμό. Και η ιστορική κοιτίδα του ελληνισμού είναι το Αιγαίο με τις δύο πλευρές του, την Ανατολική και την Δυτική. Και αν μελετήσουμε καλά το Βυζάντιο, θα δούμε ότι πράγματι τα Βαλκάνια και η Μικρά Ασία ήταν η κοιτίδα μας, ήταν η βάση μας. Εκτινόμασταν δυτικά προς την Ισπανία, στη Γαλλία και ανατολικά προς τους Πέρσες, αλλά πάντα συγχρονόμασταν. Μεγαλώναμε και μαζευόμασταν. Η κοιτίδα μας ήταν οι δύο πλευρές του Αιγαίου, να μην το ξεχνάμε. Και λίγο πριν την Επανάσταση, ο Ρήγας Φεραίος, στο θούριό του, το όνειρό του ήταν όχι το μικροκρατήδιο αυτό το οποίο ζούμε στις μέρες μας, εδώ και 200 χρόνια, αλλά να ενώσει τους υπόδουλους υπό των Μωαμεθανών ορθοδόξους λαούς στο πάλι ποτέ Βυζάντιο, δηλαδή στους Ρωμιούς, στους πολίτες της Νέας Ρώμης, όπως πολλές φορές μας έχει πει ο πατήρ Γιώργος Μεταλληνός. Επιτρέψτε μου λοιπόν, εκ μέρους Σχολής Γονέων, να σας προσφέρουμε δύο βιβλία. Το ένα είναι του Γεωργίου Σκληρού Κωνσταντινίδη, Πόντιο από το Σοχούμι της Ρωσίας, Ελληνοπόντιο, ο οποίος το έγραψε πριν 100 χρόνια, το 1919, στην Αλεξάνδρεια. Θα ήθελα να το μελετήσετε και να μας πείτε, γιατί το θέμα του ήταν τα σύγχρονα προβλήματα του ελληνισμού. Νομίζω 100 χρόνια μετά παραμένουν τα ίδια. Και το δεύτερο βιβλίο είναι ενός φιλέλληνα του Φρίντιοφ Νάνσεν, ένας νορβηγός ήρωας σε μια ελληνική τραγωδία. Είχε βρεθεί στην ανταλλαγή πληθυσμών το 1922-24 στη Μικρασιατική καταστροφή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι θερμά
και σας περιμένουμε σε επόμενη εκδήλωσή μας στη Σχολή Γονέων. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και της ομιλίας εδώ, που θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στον ομιλητή, θα ήθελα να κάνουμε ορισμένες ανακοινώσεις. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και την Ένωση Ποντίων Πιερίας. Επίσης, την επόμενη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου του 2014, έχουμε δύο ομιλητές, τον κύριο Βασίλειο Νικόπουλο, τέως πρόεδρο του Αρείου Πάγου, δόκτωρο νομικής, με θέμα «Το έθνος των Ελλήνων» και την γνωστή σε όλους μας εδώ από προηγούμενη ομιλία, κόρη του κυρίου Νικόπουλου, την κυρία Χαρά Νικοπούλου δασκάλα, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα «Η Ελληνίδα μάνα στην ιστορία του έθνους». Παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις προς τον ομιλητή, να περάσετε στο βήμα για να ακούγεστε. Ο κύριος Διμνάς. Ο κύριος Διμνάς είναι επίτιμος πρόεδρος της σχολής. Μας έχετε ανησυχήσει, κύριε Καραμπελιά. Αυτή η τάση της αποδόμησης της ιστορίας, η οποία δεν ξέρουμε από πόθεν προέρχεται, και οι συγκεκριμένοι τους οποίους αναφέρατε, την κυρία εντός εισαγωγικών Ρεπούση, την Ψιμούλη, τον Πολίτη και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν ξέρω αν και σε αυτούς έπρεπε να συμπεριλάβετε, νομίζω κάπως το αναφέρατε, τον κύριο Βερέμι, τον καθηγητή, ο οποίος με εκείνο το έκτρωμα της Επανάστασης του 1821 στο Sky μας είχε ανατρεχιάσει. Εγώ έγραψα κάτι τότε στην εφημερίδα, στην Καθημερινή. Δεν είδα όμως να παίρνει κανείς θέση, φέρει πίν η Ακαδημία των Αθηνών. Είστε εσείς, κύριος Γιαναράς, δύο-τρεις ακόμη, ο Ράμφος και τα λοιπά, που ανησυχείτε για αυτά τα θέματα. Και μπράβο σας, συγχαρητήρια που παίρνετε θέση. Τι κάνει όμως σήμερα η επίσημη πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας, τι κάνει το λεγόμενο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο γύρω από τα βιβλία. Βλέπετε, θα έχουμε καμία ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα ή θα πάμε το κακό στο χειρότερο. Σας ευχαριστώ. Ναι, να πω μόνο ότι όπως τελικά η Ακαδημία, όταν είχε βγει το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, υποχρεώθηκε εν τέλει να κάνει μία ανάλυση για το βιβλίο αυτό και κατέγραψε 70 ιστορικά λάθη που περιέχονταν στο βιβλίο της. Και αυτό προς τιμήν έστω της Ακαδημίας, που κάτω από την πίεση η οποία υπήρξε και κάτω από την πρωτοβουλία και με την πρωτοβουλία ορισμένων ανθρώπων υποχρεώθηκε και έτσι αποσύρθηκε το βιβλίο μετά την έκθεση αυτή που ήρθε από την Ακαδημία. Τώρα κάτι με αναφέρατε τον κύριο Ράμφο. Δυστυχώς ο κύριος Ράμφος τον τελευταίο καιρό έχει περάσει στην απέναντι πτέρυγα. Δυστυχώς. Και μάλιστα πολύ ανοιχτά, μας λέει ότι πρέπει να σκοτώσουμε τον Έλληνα μέσα μας για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Τόσο πολύ. Το βιβλίο μου «Η Αποστασία των Διανοουμένων» κατά το ίμιση αναφέρεται στον κύριο Ράμφο. Θα κάνουμε μια άλλη φορά τη συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό βγαίνει πολύ συχνά στην τηλεόραση πλέον. Ενώ στο παρελθόν δεν έβγαινε όταν έλεγε άλλα πράγματα, τώρα που λέει αυτά που λέει, ότι οι Γερμανοί δουλεύουν και εμείς είμαστε τεμπέληδες, ότι χρειαζόμαστε το Γερμανό μας και ούτω καθεξής. Ο κύριος Ράμφος λέει φοβερά πράγματα. Μαζί με τον επίσης κάποτε φίλο μου, και μάλιστα η στροφή του κυρίου Ράμφου άρχισε σε μια συνέντευξη που έδινε σε μένα στο Άρδιν. Και εγώ είχα μείνει ο λίγο έκθαμβος,
διότι άλλα περίμενα να ακούσω. Ήταν μετά από ένα ταξίδι του στην Αμερική όταν επέστρεψε. Είδε τον κόσμο διαφορετικά. Και άρχισε σταδιακώς μια μετεξέλιξη που τον οδήγησε τον τελευταίο καιρό σε απόρριψη εντελώς της παράδοσής μας. Θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης της Ελλάδας είναι η Ορθοδοξία, η οποία πρέπει να ξεριζωθεί, και ότι πρέπει να γίνουμε, να μιμηθούμε τους Προτεστάντες και τη Δύση. Αυτά επιλέξτε στο βιβλίο μου, αν έχουμε... Θα σας διαβάσω έτσι μια και τόφερη κουβέντα. Θα διαβάσω ένα κομματάκι από τον κύριο Ράμφο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν τα έχει γράψει άνθρωπος αυτά που λέει ο Ράμφος. Κάπου είχα γυαλιά. Ναι, πήρε πολλές στροφές, υπερβολικά πολλές. Εδώ. Πρώτα μας λέει, έχει ένα κομμάτι που λέει ότι οι Έλληνες το 1204 μάλλον αξίζαμε που τα πάθαμε, διότι είχαν ξεσηκωθεί, λέει, μερικά χρόνια πριν και είχαν σφαγιάσει τους δυτικούς στην Κωνσταντινούπολη. Και επομένως αυτοί έκαναν μία απάντηση σε αυτό το πράγμα. Λέει και διάφορα ψευδή στοιχεία, αλλά δεν έχει σημασία, δεν είναι της ώρας, αν είχαμε τη συζήτηση αυτή. Εκείνο όμως που, να σας διαβάσω κάτι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Συνέντευξη, όπως είπε ο φίλος. Λέει λοιπόν, προσέξτε τι έφερε το Χίτλερ στη Γερμανία. Η Γερμανία έπεσε θύμα ενός μεγάλου πνευματικού ρεύματος από τα δύο που την διέτρεχαν. Το ένα ρεύμα ήταν η καντιανή παράδοση και ο γερμανικός διαφωτισμός, το άλλο ρεύμα ήταν ο ρομαντισμός. Και εξάλλου τους Έλληνες τους κατηγορεί για ρομαντισμό ο Ράμφος. Δηλαδή η κυριαρχία του συναισθήματος έφερε το Χίτλερ. Το συνέστημα έφερε το Χίτλερ. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Αν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί η Γερμανία έκανε δύο παγκοσμίους πολέμους? Απαντά. Μα οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που έκανε η Γερμανία λύθηκαν τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σοφότερα. Δηλαδή έγινε διανομή αγορών με ειρηνικό τρόπο. Απάντησε. Έτσι. Ότι σήμερα έχουμε τη συνέχεια των δύο παγκοσμίων πολέμων με ειρηνικό τρόπο. Και το θεωρεί πάρα πολύ θετικό ο κύριος Ράμφος. Επιπλέον ο κύριος Ράμφος είναι ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν. Όπως προτείνει ότι οι Έλληνες πρέπει να εγκαταλείψουν το παρελθόν τους, και ο ίδιος έχει εγκαταλείψει το παρελθόν του. Σας διαβάζω, είναι καταπληκτικό, δεν το έχει πει άνθρωπος αυτό. Το ρωτάει. Λέει, μπορώ να πω, λέει, ότι είμαι παιδί του πολέμου, αναφέρεται στον εαυτό του, είναι μία συνέντευξη. Έχω αναμνήσεις οι οποίες δεν έγραψαν μέσα μου. Με αυτή την έννοια μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος χωρίς παρελθόν. Και το πιστεύω αυτό για μένα. Και συνεχίζει. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει παρελθόν? Βεβαίως. Αν δεν φέρει βαραίως τα πράγματα. Όταν δεν φέρεις βαραίως τα πράγματα, το παρελθόν χάνεται. Το παρελθόν είναι εκεί για να σε επιβαρύνει. Η ιστορία μας δηλαδή, καταλαβαίνετε που πηγαίνει, είναι εδώ για να μας επιβαρύνει. Δεν είναι ποτέ για να σε ελαφρώνει. Επομένως, κάποιος που δεν πνίγεται από ενοχές και από αμφιβολίες για το τι έχει κάνει στη ζωή του, για το τι έκανε ο κύριος Ράμφος τα προηγούμενα 70 χρόνια της ζωής του, νομίζω ότι έχει κάνει μια ζωτική διαγραφή του παρελθόντος. Όλοι λέμε, εγώ τρέμω, επειδή ξεχνάω όσο περνάνε τα χρόνια, δεν τρέμω τίποτε άλλο παρά το Αλτσχάιμερ. Την απώλεια της μνήμης. Ο κύριος Ράμφος λέει ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Συνεχίζει. Ναι, αλλά ανισόρροπος όμως, ο οποίος κυριαρχεί, είναι ο κύριος διανοούμενος του μνημονίου σήμερα. Και έλεγε άλλα πράγματα κάποτε. Το κακό να πει, θα
Εσείς συνεχίζει. Πώς βρίσκεται το δρόμο σας? Σας το διαβάζει ότι είναι έτσι πολύ ωραίο. Πώς βρίσκει ένας άνθρωπος το δρόμο του? Δεν τον ψάχνω, γι' αυτό τον βρίσκω. Γιατί από εκεί θα άρχιζε η αγωνία. Η αγωνία αρχίζει όταν ψάχνουμε να βρούμε. Δεν ψάχνω το δρόμο μου. Απλώς περπατάτε. Ναι, περπατάω και νομίζω ότι εκεί που πάω, πάω καλά. Δεν υπήρχαν στιγμές στη ζωή σας που νιώσατε ότι πήρατε λάθος δρόμο? Ο Ράμφος, ο οποίος πριν λίγο καιρό έγραφε ότι είναι εναντίον, ας πούμε, της Δύσης, τους καταστροφείς της παράδοσής μας και τα λοιπά. Ο ίδιος Ράμφος είναι, μέσα 10 χρόνια. Ναι, όχι, γιατί είπαμε δεν έχω παρελθόν. Αν δεν έχεις παρελθόν, δεν μπορείς να πάρεις λάθος δρόμο. Δεν μπορείς να μετανιώσεις για κάτι. Η μετάνοια αρχίζει από τη στιγμή που είναι ζωντανό το πριν μέσα σου. Έτσι. Αυτά λέει σήμερα ο κύριος Ράμφος και μπορώ να σας διαβάσω ατελείωτα. Έχω κάνει ένα μεγάλο δοκίμιο για το Ράμφος αυτό το βιβλίο. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδομήσουμε τους αποδομητές. Η επόμενη ερώτηση, ο κύριος Χρυσικός. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση σήμερα σε αυτή την κατάσταση που έχουμε οδηγηθεί? Γιατί αν κάνουμε ένα flashback προς τα πίσω, θα δούμε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έφεραν τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα είναι, σήμερα υπάρχουν πεφωτισμένοι ηγέτες που μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύση? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, διότι ο εκλογικός νόμος δεν τους το επιτρέπει, και ένας τραβάει από εδώ και άλλος τραβάει από εκεί. Αυτό είναι το ερώτημά μου και θέλω απάντηση. Ναι. Δυστυχώς, αν το πρόβλημα ήταν μόνο ο εκλογικός νόμος, θα ήταν εύκολη η απάντηση. Δυστυχώς, είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι φωτισμένοι ηγέτες που λέτε. Το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη κρίση την οποία περνάει ο ελληνισμός σήμερα, είναι ότι έχει εξαντληθεί τόσο πολύ το πολιτικό προσωπικό το οποίο επί 40 χρόνια κυβερνάει. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 40 χρόνια, λίγο πολύ, έτσι, μια γενιά ανθρώπων η οποία κυβερνάει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ελληνική ιστορία σε τέτοια έκταση. Και ιδιαίτερα δε μετά το 1990, που είχε τελειώσει, το υπενήχθηκα λίγο πριν, με την κρίση της περίοδου Κοσκοτά, που τα θυμόμαστε παλιότεροι, έτσι, του 88-89, είχε λήξει ιστορικά η μεταπολίτευση. Ό,τι δηλαδή είχε να δώσει, και αν τότε κατορθώναμε να ξεφορτωθούμε αυτή την ιστορική περίοδο, πιστεύω ότι θα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Τι συνέβη όμως? Συνέβησαν τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές. Εγώ λέω κάποτε, έτσι αστειευόμενος, ασόψετε ο πιτσαδόρος. Και όλοι με κοιτάνε, λένε, τώρα τρελάθηκε ο Καραμπελιάς, τι μας λέει? Ο Γκορμπατσόφ, όταν μετά την προεδρία της Σοβιετικής Ένωσης, διαφήμιζε, αν θυμόστε, Pizza Hut. Εκεί έφτασε αυτός ο μεγάλος φωστήρας. Και τότε η κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης με τον τρόπο που έγινε και του αντίπαλου Δέους έφτιαξε τις συνθήκες αυτού που ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή ένα μονοπολικό παγκόσμιο σύστημα, αυτό έγινε τότε, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι, ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν είχαμε μονοπολικό παγκόσμιο σύστημα, για πρώτη φορά έχουμε, τουλάχιστον για 10 χρόνια, έτσι, μέχρι την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, που αρχίζει μια άλλη ιστορική περίοδος, περνάμε 10 χρόνια τουλάχιστον, 15, που υπάρχει ένα μονοπολικό σύστημα και φαίνεται ότι έχουμε ένα πράγμα που ξεκινάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξακτηνώνεται αυτό που κάποιοι μάλιστα το ονόμασαν αυτοκρατορία, ότι περάσαμε σε μια αυτοκρατορική ιστορική εποχή. Αυτή η περίοδος έδωσε τη δυνατότητα στο παλιό σύστημα στην Ελλάδα να επιβιώσει, να συνεχίσει και μάλιστα με όλο και πιο αρνητικά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι
έγιναν κυρίαρχα τα παρασιτικά χαρακτηριστικά και της οικονομικής δομής. Χαρακτηριστική είναι η περίοδος του χρηματιστηρίου, έτσι, που οι Έλληνες νόμιζαν ότι το χρήμα γεννάει χρήμα. Ότι δεν χρειάζεται να έχεις παραγωγή, αρκεί να τζογάρεις και αυτό από μόνο του απαντάει στο οικονομικό μας πρόβλημα. Φτιάχτηκε δηλαδή μία κατάσταση, και αυτό είναι της μεταπολίτευσης, όπου κυριάρχησε η μεταπρατική αντίληψη, απολύτως. Έφτασε ο Διονύσης Σαββόπλος, έτσι, το έχω πει κι αλλού, να γράφει τραγούδια για τη Γιάννα Αγγελοπούλου το 2003. Εντάξει, φτάσαμε εκεί πέρα. Αυτή η κατάσταση τι προκάλεσε? Μια τεράστια φθορά, πέρα από τους διεφθαρμένους που η διαφθορά γενικεύτηκε, ο Σταύρος ο Λιγερός που θα άξιζε να τον φέρετε να μιλήσει μια φορά, αφού τον φέρατε, έτσι. Α, ωραία. Έχει γράψει ένα βιβλίο που το λέει «Κλεπτοκρατία». Είχε φτιαχτεί ένα σύστημα απόλυτα κλεπτοκρατικό. Και όσοι δεν είχαν διαφθαρεί, εφθάρισαν δυστυχώς. Δηλαδή, αυτά τα 40 χρόνια έχει φθαρεί η πνευματική, πολιτική και οικονομική ηγεσία της χώρας. Βλέπετε, ας πούμε, βλέπετε τον Κοντομινά. Θέλω να πω έναν άνθρωπο ο οποίος, δέστε ας πούμε το Βγενόπλο, ο οποίος εμφανιζόταν τα προηγούμενα χρόνια και ο Σωτήρας, που θα ήταν και ο νέος Σωτήρας και πολιτικά. Δηλαδή έχουμε μία, δυστυχώς, μία βαθύτατη φθορά όλων των ελίτ της χώρας και ο κόσμος δεν έχει που λέει, που δεν έχουν την κεφαλή, κλείνε. Δεν έχει που να, δεν έχω, ή άλλο που λέει, δεν έχω που να δώσω απολογία. Δεν βρίσκει δηλαδή κάποιους ανθρώπους στους οποίους να μπορεί, τους οποίους να μπορεί να εμπιστευτεί. Γι' αυτό περνάμε τόσο βαθιά κρίση και τόσο μακροχρόνια. Επομένως, δυστυχώς, εφόσον δεν φροντίσαμε πριν να αλλάξουμε, θα αλλάξουμε οδυνηρά. Δηλαδή θα βγει μέσα από αυτή την βαθιά κρίση που περνάμε μια νέα γενιά ανθρώπων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε εμείς τώρα που ασχολιόμαστε με την κίνηση Άρδιν που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, λέγαν τι να υποστηρίξουμε στις δημοτικές εκλογές. Και σκεφτήκαμε κάτι. Ξέρετε τι? Θα κατέβει ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που θα είναι όλοι κάτω των 35. Ως ένα συμβολισμό, έτσι, του τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ τα λέω που είμαι πολύ πάνω από 35, έτσι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια ριζική ανανέωση του προσωπικού και του πολιτικού και του πνευματικού κυρίως, για να δούμε κάποιο φως. Μετά εσείς. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσακαλίδης, η επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Τσακαλίδης. Και μετά ο κύριος εκεί πέρα που περιμένει. Κύριε καθηγητά, είμαι Πόντιος Μεγαλομένος στην Πάτρα. Πατρινός είμαι. Και επειδή έμαθα την καταγωγή σας, έχετε το ευτύχημα να έχετε εκεί κοντά σας την Αδρίτσινα, όπου από εκεί κατάγεται ο μεγάλος Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ο οποίος προετοίμασε τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία. Και άκουσα εδώ τώρα να μας λένε οι σκοταδιστές ότι εμείς πήραμε παράδειγμα τη Γαλλική Επανάσταση. Ποτέ ο ελληνισμός δεν πήρε παράδειγμα από πουθενά. Του ελληνισμού τα παράδειγματα πήραν πολύ. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αφού είστε από εκεί κοντά, γράψτε ένα βιβλίο για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Να, να. Δίκιο. Γιατί τον έχουν αγνοήσει και τον έχουν και λασπολογήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, είπατε είναι κακούργημα. Δεν ψηφίζει ένα νόμο, αφού είναι κακούργημα, να κάψουν τα βιβλία και να τους βάλουν φυλακή. Τη Χρυσή Αυγή βάζουν φυλακή, αυτούς δεν μπορούν να βάλουν. Ένα ερώτημα, ένα αυτό. Έκανα στην Τουρκία 8 μέρες. Στη Φάτια που πήραμε καφέ πάνω στο ύψωμα, ένας Τούρκος με είπε, «Σεν τσοχ τουρκλερέ παιδιόν, εσύ μοιάζει πολύ στους Τούρκους». Θα το πω στα ελληνικά, να μην τα λέω δύο φορές, κουράζομαστε. Τον είπα, εσύ ξέρεις ποιοι είναι οι Τούρκοι? Σε μιλίων τουρκλακή. Ο Να Μογγολία δεν γέλε. Αυτοί που ήρθαν από τη Μογγολία είναι πιο κοντοί από εμένα. Γαφάσε τον Μπουλ,
Καπάχτυπη. Σαν κολογίθη, κεφάλι έχουμε να γνώρισμα. Σαν κοιμνε ρε παιδιούν. Εσύ σε ποιους μοιάζεις, το ξέρεις είπα. Και ο άλλος Τούρκος το χτύπησε στο πόδι. Πάρα λίγο να πλακωθούμε. Λοιπόν, πάμε περνάμε στο ορτού. Είναι ένα αγάγαλμα, κύριε καθηγητά, ένας στρατιώτης με ένα όπλο, ένα παιδί κάτω και μια γυναίκα. Περνάει ένας Τούρκος. Ο Χούπουραϊ. Δεν διαβάζει, φεύγει. Περνάνε δύο. Ο Χούλανδο. Εσχέρ διαβάσα. Όταν διαβάσα στρατιώτης, κατάλαβα κάτι τρέχει εδώ. Ξέρεις τι με είπε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Έλληνας στρατιώτης και ο σκοτώνει. Τον είπα, εσείς τρελούς, εσείς είσαστε τρελοί. Με μάλλον σε εξαδέλφου μου. Εσείς είσαστε τρελοί. Πώς σκοτώσαμε. 20.000, 250.000 σκοτώσατε. Και με αυτό το άγαλμα θα μπει και στην κοινή αγορά. Άστο αυτό. Οι Γάλλοι με τους Γερμανούς έχουν επάνω τους πολέμους. Χειρότερα από εμάς. Έχουν φιλίες. Την ιστορία δεν αλλάζουν. Εμένα ο παππούς παλιός μετά είπε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσένα. Στα 35 γεννηθείς. Λοιπόν, μην χαλάτε την ιστορία μας. Κάντε αγώνα να φτιάξετε τα πάντα. Εγώ λέω στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου φοβάμαι στα εγγόνια μου δεν θα πούνε. Και θα χαθούμε. Να πω για αυτό που είπατε για τους Γάλλους με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί με τους Γάλλους που σκοτωνόντουσαν καμιά 600 χρόνια. Κάπως σταμάτησαν, δεν ξέρω γιατί προβλέπω ότι θα εξυνθούν πάλι οι σχέσεις τους, αλλά σταμάτησαν πάντως να σκοτώνονται, όταν οι Γερμανοί, μετά τον τελευταίο πόλεμο, αναγνώρισαν τα εγκλήματά τους. Ο μόνος όρος για να υπάρξει φιλία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων είναι πριν απ' όλα να αναγνωριστούν, και άρα όχι να αλλάξουμε την ιστορία, να αναγνωριστούν αυτά τα εγκλήματα και τότε βεβαίως να κάνουμε και φιλίες. Έτσι. Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τώρα τελευταία, ας πούμε, βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο ορισμένοι μαθητές δεν ξέρουν ούτε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Και τώρα δημιουργεί το εξής ερώτημα. Με βάση το παρελθόν και το σήμερα, η Ελλάδα παράγει πολιτισμό, παράγει παιδεία. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπατε και είναι αλήθεια. Έχει πάρα πολύ να κάνει με το τι πράγματα τους λένε οι εκπαιδευτικοί τους και αν επιμένουν στο να μάθουν αυτά τα πράγματα. Και δεν επιμένουν πολύ συχνά. Δηλαδή και υπάρχει η κατάσταση, η άθλια γενικά, η οποία μέσα από την τηλεόραση και το ίντερνετ έχει αποβλακώσει, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό τα παιδιά, και υπάρχει κυρίως ένα εκπαιδευτικό σύστημα με τη λεγόμενη διαθεματικότητα, ένα σύνολο από πράγματα, όπου κάνει τα παιδιά να, να μπαίνουν κούτσουρα και να βγαίνουν ξύλα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως είναι γενικότερη, συμβαίνει σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά σε μας έχει πάρει εγκληματικές διαστάσεις ακριβώς για τους λόγους που είπα. Ότι εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ταυτότητα και αν χάσουμε την αναφορά σε αυτή, δεν έχουμε μέλλον. Και επομένως η αλλαγή που πρέπει να γίνει και ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ μεγάλος στο να αλλάξουμε τα πράγματα και να πάψει επιτέλους. Πολύ καλά κάνουν οι ενώσεις των εκπαιδευτικών και διαμαρτύρονται για τα ζητήματα των μισθών τους, των απολύσεων, όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν. Θα ήθελα όμως ταυτόχρονα, και εμείς το λέμε όλοι οι φίλοι που έχουμε σε αυτές τις ενώσεις μέσα, ότι πρέπει να μιλήσουν και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο, δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι φορτοεκφορτωτές, κάνουν μια δουλειά η οποία αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Επομένως πρέπει να μιλήσουν και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και όχι μόνο για τα συνδικαλιστικά τους, αν θέλετε, αιτήματα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Κορομπίλης. Για να απαντήσουμε λίγο στο παλικάρι το οποίο έκανε την ερώτηση. Στην Ελλάδα της κρίσης την τελευταία τετραετία, 2009-2013, χθεσινό κυριακάτικο φύλλο έλεγε ότι παρήχθηκαν 50.000 διδακτορικά. Απλά το καταθέτω, δεν ξέρω κατά πόσο τι βαρύτητα έχουν αυτά τα διδακτορικά. Πάντως, ένα φοβερό νούμερο. 50.000 σε 4 χρόνια. Υπάρχει ελπίδα, κύριε Καραμπελιά? Βέβαια, είναι θέμα
επόμενες διάλεξεις, αλλά δύο λόγια. Υπάρχει ελπίδα? Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, ακολουθώντας τη ρίση ενός πολύ σπουδαίου Ιταλού διανοητή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή επί Μουσολίνη, του Αντώνιο Γκράμψη, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να μας διέπει η απεσιοδοξία της λογικής, δηλαδή να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, και ταυτόχρονα η αισιοδοξία της βούλησης. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου είναι ότι αλλάζει τα πράγματα με τη θέλησή του. Ότι μπορεί, έχει αυτό το έτσι δοσμένο χάρισμα, να μπορεί να αντιστρατεύεται και τις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Αυτό καταρχάς. Δεύτερο, αν μελετήσουμε τα πράγματα, θα δούμε ότι και συμμάχους μπορούμε να βρούμε, αρκεί με μία προϋπόθεση. Έχω πάλι τον πειρασμό να σας διάβαζα ένα κομμάτι του Αλέξανδρου, το έχω όμως στο άλλο βιβλίο μου για το Ρίγα, Ιψηλάντη, το 1820, λίγο πριν την Επανάσταση. Επειδή διστάζανε οι προεστοί της Ίδρας, ξέρετε ότι οι προεστοί της Ίδρας δεν συμμετείχαν και πολύ στη Φιλική Εταιρεία και στην Επανάσταση, αντίθεση με τους Πετιώτες και τους Ψαριανούς. Τους έστειλε μία επιστολή και τους λέει ότι μην περιμένετε από κανέναν ξένο να μας στηρίξει, διότι εάν έρθουν ξένοι, αυτόν τον οποίο τον εμφανίζουν ότι είναι κινούμενος από τους Ρώσους. Γι' αυτό σας λέω ότι αξίζει να διαβαστεί, είναι καταπληκτική επιστολή του. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, διότι αν κάποιος άλλος κινήσει την επανάστασή μας, θα θελήσει αυτός να μας υποδουλώσει, ενώ εάν εμείς κινήσουμε την επανάστασή μας, έχουμε τη δύναμη να την κάνουμε. Εσείς είστε εξακουστοί ναυτικοί, οι σουλιώτες είναι έτσι, οι μανιάτες έτσι, λέει στην επιστολή του. Μπορούμε μόνοι μας να κερδίσουμε την ελευθερία μας και τότε όλες οι μεγάλες δυνάμεις και όλες οι δυνάμεις θα θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και σε συνομιλία μαζί μας. Άρα η συμμαχία, για να έχεις, να είσαι αξιόπιστος και να έχεις συμμαχίες, μπορείς να βρεις αν εσύ ο ίδιος πατήσεις τα ποδάρια σου. Αν εμείς εδώ, έστω μέσα από την κρίση, μεταβάλλοντας την κρίση και την καταστροφή την οποία περνάμε σε ευκαιρία, κάνουμε την παραγωγική, μια πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση, που ξαναφέρουμε την παραγωγή στον τόπο μας και όχι να μείνουμε μόνο στον τουρισμό, όπως μας λένε κάποιοι, αλλά και εννοούν αυτό ανασυγκρότηση. Ή κάναμε μια συζήτηση σήμερα, τι τουρισμό θέλουμε. Μα δεν θέλουμε ένα τουρισμό που είναι όλο δωμάτια. Θέλουμε ένα τουρισμό που θα συνδέσει την παραγωγή μας με αυτό, θα συνδέσει την πνευματική μας παράδοση με αυτό. Παράδειγμα, το παράδειγμα του Ολύμπου, αλλά πάω πιο πέρα. Ήμουνα πριν μερικούς μήνες στη Χαλκιδική. Υπάρχει ο Δήμος του Αριστοτέλη. Έχει γεννηθεί εκεί. Και δεν έχουμε μεταβάλει το Δήμο του Αριστοτέλη σε ένα διεθνές κέντρο έτσι, μελετών φιλοσοφίας που από όλο τον κόσμο, που άρα θα έδινε έναν άλλο χαρακτήρα και στον τουρισμό μας, έτσι, θα έφερνε άλλου τύπου τουρίστες, θα έδινε άλλη κατεύθυνση. Έχουμε τη δυνατότητα, αρκεί να μην έχουμε αγράμματες ηγεσίες, οι οποίες είναι κατώτερες του ελληνισμού, είναι κατώτερες των, και ελεγχόμενες δυστυχώς. Διότι άμα έχεις πάρει μίζες, θα πας μετά να αντιταχθείς στη Μέρκελ. Πώς να γίνει? Μας τα έχει πει ο κύριος Τσουκάτος. Πού είναι ο κύριος Τσουκάτος? Χάθηκε από το προσκήνιο που έλεγε ότι τα έπαιρνε για να τα δώσει το κόμμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια ριζική αναδόμηση. Ο ελληνισμός χρειάζεται μια πνευματική επανάσταση. Πρέπει να ξεσηκωθούμε κυριολεκτικώς. Χωρίς να οδηγηθούμε βέβαια σε εμφυλίους. Διότι οι εμφύλοι ήταν πάντα το μέσο μέσω το οποίο οι ξένοι κατόρθωνα να μας ελέγξουν. Αυτό. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τα βιβλία του κυρίου Καραμπελιά είναι στον προθάλαμο, όσοι θέλουν μπορούν να τα προμηθευτούν. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας περιμένουμε στην επόμενη εκδήλωσή μας. Στο πρώτο μέρος θα ακούσετε τη γενική χοροδία παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής «Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας» του ομονίμου Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Σβορώνου και το μουσικό σχήμα «Παραδοσιακή Ευοχία». Θα παρουσιάσουν κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια. Το πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Μυρτό Κουτσιάνη. Παρακαλώ, η κυρία Κουτσιάνη στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η γυναικεία χοροδία Άγιος Αντώνιος ο Μέγας του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Σβορώνου, καθώς και τα μέλη της ορχήστρας Παραδοσιακή Ευοχία με μαέστρο τον κύριο Αντώνιο Θανουρή. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καταρχάς, αληθινά, ειλικρινά, πεπληρωμένα σοφίας και χάριτος. Στη μικρή μας αυτή παρουσίαση θα ακουστούν εν όψη του νέου έτους κάλαντα τι άλλο, της πρωτοχρονιάς φυσικά, από την Ικαρία και τον Πόντο. Και στη συνέχεια, με αφορμή την ομιλία που ακολουθεί, θα παιχτούν δύο συναφή τραγούδια. Το ένα είναι ο χορός του Ζαλόγκου και το άλλο θα ακολουθήσει από την ορχήστρα μας «Σήμερα λάμπει ο ουρανός». Ευχόμαστε να έχετε καλή ακρόαση.
πια νόρα σαν και τώρα γιο. Ευχαριστούμε το μουσικό σχήμα, τη γυναικεία χοροδία παραδοσιακής βυζαντινής μουσικής Άγιος Αντώνιος Ωμέγας, καθώς και το μουσικό σχήμα παραδοσιακή Ευοχία. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Μυρτό Κουστιάνη που επιμελήθηκε το προγράμματος και καθώς τον κύριο Φανουρή Αντώνιο, ο οποίος είναι από το μουσικό σχήμα παραδοσιακή Ευοχία. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης της απόψε, όπου θα σας μιλήσει ο διακεκριμένος εκδότης και συγγραφέας, κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Παρακαλώ λίγο την υπομονή σας μέχρι να ετοιμάσουμε το χώρο.